διαδικτυακό σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι η μορφή του καπιταλισμού που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Και αυτή είναι ο χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός, που πολλοί τον ονομάζουν καπιταλισμό καζίνο. Μια μορφή που δεν βασίζεται πλέον κατά κύριο λόγο στην παραγωγή, αλλά στην αγοροπολισία χρήματος και χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Είναι μια μορφή που παράγει συνέχεια εικονικό πλούτο, αλλά και μεγάλες κρίσεις, όπως αυτή του 2008, με την κατάρρευση της Lehman Brothers, τις συνέπειες της οποίας υφίσταται ολόκληρος ο πλανήτης. Πώς όμως φτάσαμε σε αυτή τη φάση του καπιταλισμού, ποιος είναι ο μηχανισμός στον οποίο στηρίζεται αυτό το τερατώδες σύστημα που προσπαθεί να μετατρέψει σε εμπράγματες αξίες την ιδιωτική και δημόσια περιουσία ολόκληρου του πλανήτη, αλλά και τα βουνά, τις θάλασσες, τη γη και τα δάση? Πόσο ευαίσθητο είναι σήμερα το σύστημα σε κρίσεις? Και μάλιστα, πώς είναι δυνατόν να μην καταραίει, αφού το παγκόσμιο χρέος, το οποίο είναι η άλλη όψη της χρηματοπιστωτικής διόγκωσης, έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας? Αυτά και άλλα ερωτήματα, όπως τι θα σήμαινε μια κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και τι συνέπειες θα είχε στις ζωές των καθημερινών ανθρώπων, θα προσπαθήσουμε να ανοιχνεύσουμε στη σημερινή μας συζήτηση με τον Νίκο Προγούλη. Ο Νίκος Προγούλης είναι για δεύτερη φορά μαζί μας και πιθανώς γνωστός σε πολλούς από εσάς. Είναι οικονομολόγος, έχει εργαστεί για πολλά χρόνια σε πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διδάξει σε πολλά σεμινάρια και έχει γράψει πολλά άρθρα αλλά και δύο βιβλία, το δεύτερο από τα οποία το έχει γράψει κατά το ίμιση μαζί με το Φώτη Τερζάκη και υπήρξε η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η ανάδυση της εικόνας του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού» από τις εκδόσεις Ασυνέχεια. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Άρης Λαμπρόπουλος και θα ήθελα μόνο να προσθέσω σε αυτά που είπε η Ευγενία ότι ο Νίκος, εκτός των άλλων, είναι και πολύ καλός δάσκαλος. Και αυτή του ιδιότητα θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάτι περισσότερο από αυτό τον σύνθετο και ακατανόητο από τους πολλούς κόσμο της οικονομίας. Να προσθέσω επίσης ότι έχει γράψει κι άλλο ένα βιβλίο, πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, λέγεται «Ο κόσμος των πολυεθνικών εκ των έσω», όπου και μεταφέρει την εμπειρία του από την εσωτερική λειτουργία και διάρθρωση των επιχειρήσεων, αλλά και τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα σε αυτές, όπως προσδιορίζονται από τη λειτουργία τους. Πρέπει να σημειώσουμε ότι για ολόκληρα χρόνια προσπάθησε ο Μάρξ για να διερευνήσει τον τρόπο που εκινείται στην εποχή του το χρηματοοικονομικό σύστημα της Δύσης και να αναδείξει έννοιες και μηχανισμούς που για πρώτη φορά εμφανίζονταν στον οικονομικό κόσμο, που μέχρι τότε από τους μεγάλους προγενέστερους οικονομολόγους όπως ο Άνταμ Σμιθ και ο Ρικάρντο δεν είχαν αναδειχθεί. Αλλά και μεταγενέστερα, αν εξαιρέσουμε τον Γκέινς, η κυρίαρχη οικονομική σκέψη δεν προσέθεσε πολλά στον τρόπο κατανόησης της λειτουργίας της οικονομίας σε σχέση πάντα με την κοινωνία, δηλαδή με την ευμάρεια και την ευζοία του μεγαλύτερου μέρους των πολιτών και όχι των εκάστοτε ολιγαρχιών. Εξάλλου, την ευημερία των ολιγαρχιών, πολλοί οικονομολόγοι και σήμερα την προωθούν παντιοτρόπως. Στα νεότερα χρόνια, από τη δεκαετία του 60 και μετά, εμφανίστηκαν κάποιοι οικονομολόγοι όπως ο Μπάραν και Σουίζη, που φώτισαν και κάποιες άλλες πλευρές του κοινωνικού φαινομένου. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση, θα ήθελα να θυμίσω σε όσους από τους ακροατές ακούν την εκπομπή μας ετεροχρονισμένα, να προτιμούν να την ακούν από την πλατφόρμα του ήρωή Mix Cloud και όχι από το YouTube, αν θέλουν να ακούν και τα μουσικά κομμάτια που παρεμβάλλονται στις συζητήσεις μας, τα οποία στο YouTube κόβονται, στερώντας έτσι, κατά τη γνώμη μας, ένα σημαντικό κομμάτι από την εκπομπή. Νίκο, από μένα καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Νίκο μου και από μένα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά και ελπίζουμε να υπάρξει κι άλλη. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τα βασικά. Τι είναι ο καπιταλισμός και ποια είναι η εξέλιξή του με τα χρόνια ή με τους αιώνες, εσύ θα μας πεις. Ναι.
Τώρα τι είναι ο καπιταλισμός. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιους ορισμούς, αλλά οι ορισμοί στα κοινωνικά φαινόμενα είναι πάντα προβληματικοί. Οι ορισμοί είναι καλοί στα μαθηματικά. Λέμε τετράγωνο είναι το σχήμα του επίπεδου που κτλ. Σωστά. Όταν πάμε να προσεγγίσουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο, αυτό είναι δυναμικό, αλλάζει, δεν χωράει σε ορισμούς και πάντα είναι καλύτερες οι ιστορικές προσεγγίσεις που έχουν και το δυναμικό στοιχείο και δείχνουν πώς εξελίσσεται κάτι. Τώρα βέβαια αν κάποιος μας ρωτήσει τι είναι καπιταλισμός και θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα λέγαμε 2-3 βασικά πράγματα. Το ένα είναι ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο όλα κινούνται μέσω αγορών. Ιδιαίτερα η φύση και η εργασία είναι επίσης εμπορεύματα. Όταν λέμε εργασία, είναι ένας τεχνικός όρος για τη λέξη άνθρωπος. Λέμε τον άνθρωπο εργασία, τεχνικά πρόκειται για άνθρωπος. Μισθωτή λοιπόν εργασία υπάρχει στον καπιταλισμό. Δεν υπάρχει σε προγενέστερα συστήματα γενικευμένα. Άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι το κεφάλαιο επενδύεται και επανεπενδύεται με σκοπό το κέρδος. Βεβαίως και μέσα από τον καπιταλισμό υπάρχει εκμετάλλευση, αλλά η εκμετάλλευση δεν είναι ίδιον του καπιταλισμού, με την έννοια ότι υπήρχε και σε προγενέστερα συστήματα. Αυτό που έχει διαφορά είναι ότι στον καπιταλισμό αυτό γίνεται με καθαρά οικονομικά μέσα. Σε αντιπαράθεση με τα προηγούμενα μέσα που ήταν ο καταναγκασμός, αυτό εννοείς. Η φεοδαρχία, για παράδειγμα, ή η δουλοκτησία. Εκεί πέρα υπάρχει πάλι εκμετάλλευση, αλλά γίνεται με πολιτικά μέσα. Έτσι, η σχέση του δούλου με τον αφέντη είναι μια νομική σχέση που την εποπτεύει και την επιβάλλει το κράτος, αν θέλετε. Έτσι. Να το σκάσει, τον πιάνει και τον φέρνουν πίσω η αστυνομία της εποχής. Έτσι. Εδώ πέρα δεν έχουμε αυτό, όλα γίνονται με οικονομικά μέσα. Αν θέλουμε να το βάλουμε τώρα σε μια ιστορική τοποθέτηση, ο καπιταλισμός έχει απόλυτη σχέση με την αστική τάξη. Όταν η αστική τάξη εμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας, έχει το οικονομικό σύστημα που της ταιριάζει και την πολιτική φιλοσοφία και πρακτική που επίσης της ταιριάζει. Γιατί η αστική τάξη στο ξεκίνημά της είχε πλούτο, αλλά όχι πολιτική δύναμη. Θέλησε λοιπόν να μετασχηματίσει την κοινωνία με έναν τρόπο, έτσι ώστε ο πλούτος να γίνει κοινωνική δύναμη. Άρα ήθελε μια κοινωνία της αγοράς. Όλα να μπορούν να πολλούνται και να αγοράζονται μέσα από αγορές, άρα όποιος έχει χρήματα να έχει και την ουσιαστική δύναμη. Αυτό το ρόλο, με λίγα λόγια, ξεκίνησε να έχει από την αρχή ο καπιταλισμός. Έτσι άρχισε να δίνει πολιτική δύναμη σε αυτόν που είχε χρήμα. Άρα έπρεπε το κράτος, με μια έννοια, να πάει στο background, να πάει στο παρασκήνιο, όχι να εξαφανιστεί βεβαίως, να πάει στο παρασκήνιο και να αφήσει να λειτουργούν τα πράγματα χωρίς εμφανή παρέμβαση και καταναγκασμό, μέσα από αγορές, μέσα από τιμές, έτσι, τις τιμές των προϊόντων εννοώ. Έτσι με αυτή την έννοια ο καπιταλισμός μπορεί να υπερηφανεύεται ότι είναι ένα σύστημα που άφησε στην άκρη την πολιτική βία, αφού βέβαια τη χρειάστηκε για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ανθίσει, έτσι, την εκδίωξη των αγροτών από την Ήπεθρο, την πρωταρχική συσσόρευση που λέμε, την ιδιωτικοποίηση της γης. Λοιπόν, αφού τα έκανε όλα αυτά, μετά μπορούσε να παραιτηθεί από την πολιτική βία, εκτός αν κάτι δεν πήγαινε καλά, και να τα ρυθμίσει όλα με τιμές και αγορές. Ήθελε να εκενώσει μία περιοχή, μία άνοδος τιμής των ενοικίων μπορούσε να ερημώσει περιοχές και να τις αλλάξει χρήση. Αυτά δεν γίνονταν με στρατό που πήγαινε να την. Γίνονταν μέσα από τις κινήσεις των τιμών. Έτσι. Άφησε δηλαδή το ξύφος και έπιασε τον νόμο. Έπιασε τον νόμο, την αγορά. Την αγορά, τις τιμές. Ναι. Τώρα βέβαια. Να πούμε λιγάκι, ναι, γιατί έχεις κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο, μια ωραία ταξινόμηση στο βιβλίο. Ναι. Πώς άρχισε, δηλαδή αναφέρεις ότι πρώτα υπήρχε ο εμπορικός καπιταλισμός. Ναι, γιατί λέμε καπιταλισμός και εννοούμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Είναι δεν έχει καμία σχέση ο σημερινός καπιταλισμός με τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε. Λοιπόν. Τώρα θα θέλαμε να πούμε 2-3 πράγματα για το ξεκίνημά του. Η πρώτη φάση του καπιταλισμού, η ειδηλιακή του και η πιο ξένιαστη, ήταν αυτό που λέμε ο εμπορικός καπιταλισμός. Τον τοποθετούμε κυρίως στο 17ο αιώνα. Έχει ξεκινήσει το 16ο ή και ακόμα νωρίτερα, θα το έλεγαν μερικοί,
και είναι ξενιαστή για το λόγο ότι σε εκείνη τη φάση συσσωρεύεται μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα πλούτος που υπάρχει έξω από το σύστημα. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι. Άρα υπάρχει ένας συσσωρευμένος πλούτος έξω από το σύστημα και μέσα από εμπορική δραστηριότητα μπαίνει σιγά σιγά μέσα. Είναι απροβλημάτιστη. Σε αυτή την περίοδο οι χώρες στις οποίες άνθησε ο καπιταλισμός, που είναι η Ολλανδία και η Αγγλία, είχαν ένα συνδυασμό εμπορίου και πολέμου, μέσα από το οποίο έφερναν πλούτο από άλλες χώρες στον δικό τους. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το έξω ήταν οι αποικίες, έτσι. Ήταν οι αποικίες, ήταν οι άλλες χώρες, και αποικίες. Ήταν ίσως και, ξέρω εγώ, από τη φύση ίσως κάποιοι πόροι που γίνονταν κάποια εκμετάλλευση, ξέρω εγώ, από τότε. Ναι, σε κάθε περίπτωση υπήρχε πλούτο σε έτοιμη μορφή, έξω από το σύστημα, και με κάποιες εμπορικές ροές έμπαινε μέσα. Όταν τώρα αυτή η περίοδος τελείωσε, γιατί κάποια στιγμή ο έτοιμος πλούτος τελειώνει, μετά χρειάζεται το σύστημα να αναλάβει την κοπιώδη προσπάθεια να παράξει πλούτο μέσα, το ίδιο, εσωτερικά. Και πια πηγαίνουμε σε έναν παραγωγικό καπιταλισμό, όχι εμπορικό, που είναι βεβαίως βιομηχανικός. Ο βιομηχανικός. Και ο οποίος έχει και αυτός δύο χοντρικά φάσεις. Την πρώτη φάση, στην οποία είναι λίγος πολύ ανταγωνιστικός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξεπηδάνε πολλές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους, δουλεύουν με μικρά κέρδη, και υπάρχει μια γρήγορη εξάπλωση. Σε αυτή την φάση του καπιταλισμού, που είναι και η πιο υποστηρίξιμη σήμερα, βλέπουμε τις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων να κατρακυλάνε, μέσα σε λίγες δεκαετίες να πέφτουν έως και 10 φορές. Άρα πρόκειται για έναν πραγματικά ανταγωνιστικό καπιταλισμό. Και δυστυχώς ακόμα και σήμερα στα πανεπιστήμια αυτό το είδος του καπιταλισμού που δεν υπάρχει πια είναι αυτό το οποίο μελετάτε. Ακριβώς. Μα νομίζω και εμείς αυτό ξέραμε. Είναι αυτό για το οποίο μίλησε και ο Άνταμ Σμιθ και ο Μάρξ. Αλλά και σήμερα στα πανεπιστήμια ο καπιταλισμός, ο οποίος μελετάται ως μοντέλο, είναι αυτός που δεν, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πια. Επειδή λοιπόν ο καπιταλισμός αυτού του τύπου δεν βγάζει κέρδη, πολύ γρήγορα ξεπεράστηκε. Αν θέλουμε να βάλουμε κάποιες, να κάνουμε μια περιοδολόγηση, η βιομηχανική επανάσταση γίνεται προς το τέλος του 18ου αιώνα και κυρίως το 19ο, στις αρχές του. Προηγείται η Αγγλία, ακολουθούν οι υπόλοιπες χώρες, και προς το τέλος του 19ου αιώνα έχουμε τις πρώτες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αυτά που λέμε μονοπόλια. Είναι ολιγοπόλια στην πραγματικότητα, σημαίνει λίγες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες τελικά συνεργάζονται, και περνάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο καπιταλισμού που λέγεται, τον λέμε μονοπωλιακό. Εδώ τώρα τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ, και αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, γιατί πρόκειται για αλλαγές που δεν τις έχει συνειδητοποιήσει πολλοί κόσμος ακόμα και σήμερα. Τη μεταβολή σε ανταγωνιστικό καπιταλισμό. Όχι, από ανταγωνιστικό σε μονοπωλιακό. Και είπες ήταν τέλη του 19ου, έτσι. Ναι, τέλη του 19ου αιώνα αρχίζουν οι πρώτες μεγάλες επιχειρήσεις. Και κυρίως βεβαίως τον 20ο, έτσι. Κυρίως τον 20ο. Οι πρώτες μεγάλες είναι τέλη του 19ου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό τώρα λοιπόν είναι ένα θέμα με τον μονοπωλιακό καπιταλισμό. Αφού βρισκόμαστε σε μια μεταβατική στιγμή, να ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας. Πολλοί έχουν μιλήσει για τον πόνο, τους πολέμους και τις καταστροφές που έχει φέρει στον κόσμο ο καπιταλισμός. Εδώ ο Μανώλης Αναγνωστάκης μας μιλά με το δικό του αξεπέραστο τρόπο για αυτούς που ιτήθηκαν από τους κυριάρχους. Μιλά για τα τελευταία σαλπίσματα των νικημένων στρατιωτών, για τα κορίτσια που ζητιανεύουν δείχνοντας στα στήθια τις πληγές τους, και μιλά στο τέλος τραγουδιού για αυτούς που αγωνίστηκαν και γαλήνοι το δρόμο παίρνουν που άκρη δεν έχει, χωρίς το βλέμμα τους να σκοτεινιάσει ή να λυγίσει, όρθιοι και μόνοι μέσα στη φοβερή ερημία του πλήθους. Μιλά ο Μανώλης Αναγνωστάκης σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη με τη Μαρία Φαραντούρη. Μιλώ 1974. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον οικονομολόγο Νίκο Προγούλη. Ναι.
Από εκεί που μείναμε λοιπόν, Νίκο. Ναι, ναι. Τώρα μετά από τις μουσικές πάλι στο πεζό στη πεζή οικονομική σχέση. Νομίζω μιλάγαμε για τη μετάβαση. Συγγνώμη, Νίκο, ναι, ναι. Αλλά πάνω σε αυτό που είπες προηγουμένως, ναι, ναι. Νομίζω ότι όπως αποκαλύπτει ένα κομμάτι του κόσμου η οικονομική επιστήμη, έτσι και η τέχνη αποκαλύπτει από τη δικιά της πλευρά σε βάθος επίσης ένα κομμάτι του κόσμου. Προφανώς. Μόνο που η τέχνη είναι πολύ πιο. Δεν είναι πεζή, εμάς εδώ. Ωραία. Αυτό που ήθελα να επισημάνω και είναι ένα κομμάτι που με ενδιέφερε σε αυτά που γράψαμε και με το Φώτη, είναι ότι δεν έχει γίνει κατανοητό ακόμα και σε πολλούς αριστερούς με την ευρία έννοια, η μεγάλη αλλαγή που έγινε από τον ανταγωνιστικό στον μονοπωλιακό καπιταλισμό. Και για να το εξηγήσω λίγο αυτό, οι πιο πολλοί, όσοι τουλάχιστον προσδιοριζόμαστε σαν αριστεροί με την ευρία έννοια, θεωρούμε μερικά πράγματα, ότι για παράδειγμα πλούτο παράγει εργασία. Αλλά αν είναι έτσι, πώς εξηγείται η ανεργία? Πώς εξηγείται αυτό το τεράστιο ποσά ανεργίας που υπάρχουν? Αν πλούτο παράγει εργασία, για ποιο λόγο δεν την εκμεταλλεύονται αυτοί που μπορούν να την εκμεταλλεύουν, οι κάτοχοι κεφαλαίου, και να πλουτίσουν? Γιατί δικαιοποιούνται άλλοι. Γιατί, γιατί μένουν τότε να εκμεταλλευτούν αυτή η πηγή πλούτου που λέγεται εργασία? Ένα ερώτημα. Ένα μέρος της. Ένα μέρος της, ναι. Αλλά γιατί ένα τόσο μεγάλο μέρος της μένει να εκμεταλλευτούν? Και όλο και μεγαλύτερο. Προφανώς κάποιον δεν συμφέρει. Προφανώς, ναι, αλλά αυτό πρέπει να λίγο να εξηγήσουμε. Το άλλο είναι ότι η μαρξιστική θεωρία προβλέπει ότι το ποσοστό κέρδους θα πέφτει. Είναι έτσι? Κρίσιμο. Εμείς βλέπουμε σήμερα ότι οι επιχειρήσεις οι μεγάλες κάνουν τεράστια κέρδη. Πώς συμβιβάζεται αυτό με την αντίληψη που έχουμε? Άρα λοιπόν πρέπει λίγο αυτά τα ζητήματα να τα ξεκαθαρίσουμε, αν κάποιος έχει θεωρητικές ανησυχίες, εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να πω εδώ ότι ο Μάρξ, παρότι στην εποχή του μιλάει για μονοπόλια, όπως και ο Λένιν, γνωρίζουν δηλαδή ότι είναι μια εξέλιξη η οποία διαφαίνεται, δεν την έχουν περιλάβει, δεν την έχουν βάλει στο κέντρο της ανάλυσής τους. Η μαρξιστική ανάλυση υποθέτει κατά βάση έναν ανταγωνιστικό καπιταλισμό. Θεωρεί πιθανός ο Μάρξ στην εποχή του ότι τα μονοπόλια είναι φεουδαρχικά κατάλοιπα τα οποία τελικά θα τα παρασύρει η δυναμική του ανταγωνισμού. Έτσι λοιπόν, ενώ μιλάει για μονοπόλια, δεν τα αγνοεί, δεν τα έχει βάλει στο κέντρο της ανάλυσης. Λοιπόν, η διαφορά που έφερε ο μονοπωλιακός καπιταλισμός είναι ότι όταν οι επιχειρήσεις είδαν ότι με τον ανταγωνισμό τα κέρδη συρρυκνώνονται, δεν συνέχισαν να αυτό το φιλοθροπικό σύστημα το οποίο παράγει και μοιράζει πλούτο σε όλη την κοινωνία, αλλά μεγάλες επιχειρήσεις συνεννοήθηκαν και έκαναν δύο πράγματα: μείωσαν την παραγωγή και αύξησαν τις τιμές. Αυτό είχε δύο συνέπειες. Η μία είναι ότι η οικονομία δουλεύει έκτοτε under capacity, δηλαδή πολύ κάτω από το από το δυναμικό της, το οποίο σημαίνει υποαπασχολούνται οι παραγωγικοί συντελεστές και η εργασία, και δεύτερον τα κέρδη δεν είναι πια πρόβλημα γιατί οι τιμές ανεβαίνουν. Άρα με αυτή την κίνηση λύνει και τα δύο αυτά προβλήματα. Όταν λοιπόν ο Μάρξ λέει ότι τα κέρδη είναι η τάση τους να πέφτουν, αυτό υποθέτει έναν ανταγωνιστικό καπιταλισμό. Αλλά ο ανταγωνισμός δεν δουλεύει παρά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για ποιο λόγο τώρα μένει ο κόσμος άνεργος? Είπαμε ότι ο μονοπωλιακός καπιταλισμός μειώνει την παραγωγή. Εάν δεν την μείωνε, θα ήταν αναγκασμένος να μοιράζεται τα κέρδη με μισθούς τους οποίους δεν χρειάζεται πια να πληρώνει. Γιατί ήδη με μειωμένη παραγωγή παίρνει όλα τα εισοδήματα που μπορεί να πάρει μέσω των αυξημένων τιμών, οι οποίες μένουν ψηλά επειδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων. Νίκο μου, συγγνώμη, κουβέντα, γιατί είναι ερωτήσεις που με βασανίζουν δύο χρόνια και βρήκα την ευκαιρία τώρα που έχουμε μαζί μας. Γιατί δεν θα ήταν πιο συμφέρον για την ολιγαρχία να διανέμει τα κέρδη στην κοινωνία, αποκτώντας έτσι μια μεγαλύτερη σταθερότητα στη βάση του καθεστώτος, αντί να παίρνει το δρόμο
του μονοπωλιακού καπιταλισμού, δημιουργώντας ανεργία και άρα κοινωνικές αναστατώσεις. Πολύ ωραία. Για ποιο λόγο δεν διανέμει τα κέρδη στην κοινωνία? Ένα μέρος, μικρό έστω. Ένα μέρος. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι το διανέμει, αλλά όχι στον ταξικό της εχθρό, που είναι η εργατική τάξη. Το αμέσως επόμενο πρόβλημα του μονοπωλιακού καπιταλισμού είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο πλεόνασμα, το οποίο πρέπει με έναν τρόπο να διανεμηθεί στην κοινωνία, και ο τρόπος που διανέμεται... Πλεόνασμα οικονομικό. Ναι, ναι, πλεόνασμα οικονομικό. Κέρδη δηλαδή. Κέρδη. Χρήμα. Χρήμα. Το οποίο πρέπει με έναν τρόπο να διανεμηθεί στην κοινωνία για να συνεχίσει το σύστημα να δουλεύει, αλλά πια η διανομή του δεν γίνεται μέσω των μισθών στην εργατική τάξη, αλλά γίνεται σε κάποιες... με κάποιο τρόπο που θα εξηγήσω τώρα αμέσως. Ναι. Να πω όμως εξ αρχής ότι αρχίζουν και δημιουργούνται κάποιες, με εισαγωγικά ή χωρίς, παρασιτικές τάξεις και δραστηριότητες, οι οποίες στο μονοπωλιακό καπιταλισμό διαρκώς διωγγώνονται. Τι γίνεται λοιπόν αυτό το πλεόνασμα? Αποκτούν δηλαδή ένα κοινωνικό βάρος και άρα πολιτικές απαιτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και δεν μπορεί να και πολιτικές απαιτήσεις. Ακριβώς. Έτσι, δημιούνται κάποιες τάξεις οι οποίες αρχίζουν. Λοιπόν, δουλεύουν για τα ολιγοπόλια. Και για τον εαυτό τους. Είναι ένα κόστος για το σύστημα. Είναι ένα κόστος για το σύστημα, το οποίο όμως αρχίζει να γίνεται απαραίτητο. Και ξεκινάμε με το πρώτο. Μέσα στον μονοπωλιακό καπιταλισμό αρχίζουν να διωγγώνονται τα κόστη των διαφημίσεων και των πωλήσεων. Έτσι, της σφαίρας της κυκλοφορίας δηλαδή. Ενώ στον ανταγωνιστικό η σφαίρα της κυκλοφορίας δεν απορροφά, δεν έχει μεγάλα κόστη. Γιατί υπάρχει τιμή, χαμηλώνει την τιμή, ναι, και είναι χαμηλή τιμή, είναι άμεση σχέση. Τα μονοπόλια έχουν ένα μεγάλο κόστος, επειδή πλέον δεν ανταγωνίζονται στην τιμή, μεταφέρουν τον ανταγωνισμό σε άλλα πεδία, όπως είναι το brand κτλ. Συσκευασίες, βεβαίως. Το marketing. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ναι, αρχίζει και διωγγώνονται εδώ τα κόστη του marketing των πωλήσεων. Αυτά δεν εμφανίζονται ως κέρδος, εμφανίζονται ως κόστος του προϊόντους. Ναι. Έτσι, δεν εμφανίζονται. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα πλεόνασμα του συστήματος, το οποίο δεν καταλήγει μέσω χαμηλότερων τιμών στα μεγάλα λαϊκά στρώματα, αλλά σε μία ορισμένη τάξη που ασχολείται με αυτό το τομέα. Ένας άλλος τομέας διοχέτευσης του πλεονάσματος είναι οι αυξημένες κρατικές δαπάνες. Οι δημόσιες δαπάνες αρχίζουν στο μονοπωλιακό καπιταλισμό να εκτινάσονται. Λέω ένα χαρακτηριστικό, ότι στις αρχές, αν μιλάμε για τις ΗΠΑ που είναι η ναυαρχίδα του καπιταλισμού, στις αρχές του 20ου αιώνα είναι 7% του ΑΕΠ, και τη δεκαετία του 60 ήδη έχει φτάσει στο 29%. Και συνεχίζει. Τεράστια. Έτσι, τεράστια. Τεράστια. Πού πηγαίνουν αυτά τα κόστη του δημόσιου τομέα? Σε διάφορους, βεβαίως. Η γραφειοκρατία, ας το πούμε. Ένα κομμάτι είναι αυτό, αλλά επίσης ένα πολύ μεγάλο, ένα αυξανόμενο κομμάτι πηγαίνει στους εξοπλισμούς. Οι εξοπλισμοί είναι μια ιδεώδης δαπάνη για τον καπιταλισμό. Αυτό που λέμε το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, έτσι, συνηθίζουμε να το λέμε έτσι, είναι ένας τομέας της οικονομίας ο οποίος δουλεύει με τεράστια κέρδη, ουσιαστικά χωρίς ανταγωνισμό, με πολύ μακροπρόθεσμη προοπτική, έχει εγγυημένα κρατικά συμβόλαια, έτσι, για πάρα πολλά χρόνια, δεν πιέζονται οι τιμές του, γιατί πλέον είναι στρατηγικό, έτσι, το όπου θα αγοράσει μια μεγάλη χώρα τα όπλα της, και μεγάλα κομμάτια του πλεονάσματος καταλήγουν εκεί, όπως και στα διαστημικά προγράμματα κτλ. Βλέπουμε λοιπόν διάφορες δαπάνες. Νομίζω το διαστημικό πρόγραμμα κάθε χώρας και οι εξοπλισμοί είναι τέτοιοι τομείς σπατάλης που δεν καταλήγουν στα μεγάλα λαϊκά στρώματα. Άρα με έναν τρόπο το σύστημα μοιράζει τα πλεονάσματά του, αλλά σε εκείνους τους ταξικούς συμμάχους, θα έλεγα, που είναι σε κάποιους τέτοιους επιλεγμένους τομείς. Ναι. Στον κρατικό, συγγνώμη. Άρα δηλαδή, εδώ βλέπουμε ένα πρόβλημα πλεονάσματος, έτσι μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Συσσόρυψη.
το οποίο πρέπει να διοχετευθεί, χωρίς να αλλάξει το σύστημα το ταξικό. Ακριβώς. Ναι. Και λιγάκι να πούμε από το βιβλίο του Νίκου, επιλέξει, το πλεόνασμα, για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Πλεόνασμα είναι η διαφορά ανάμεσα σε εκείνο που παράγει μια κοινωνία και το κόστος που είναι απαραίτητο για να γίνει αυτή η παραγωγή. Το οποίο πλεόνασμα όλο και μεγαλώνει, έτσι. Όλο και μεγαλώνει, ναι. Όλο και μεγαλώνει. Είναι κάτι παραπάνω από τα κέρδη, έτσι. Είναι κάτι παραπάνω από τα κέρδη. Αυτή την διάκριση μπορεί να μας την δώσει λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Όταν λέμε ότι τα έξοδα του μάρκετινγκ και των πωλήσεων είναι κόστος, έτσι, μειώνουν τα κέρδη. Στην πραγματικότητα όμως είναι πλεόνασμα του συστήματος, γιατί δεν είναι ένα κόστος το οποίο χρειάζεται για την παραγωγή. Δεύτερο, όλες οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν κάτι τεράστια ποσά μισθών και μπόνους για τα μεγάλα στελέχη. Αυτά δεν εμφανίζονται ως κέρδη. Εμφανίζονται ως κόστη μισθοδοσίας. Άρα είναι πλεόνασμα. Έτσι, ενώ λοιπόν τα κέρδη εμφανίζονται να είναι λελογισμένα, στην πραγματικότητα αυτά τα κέρδη έχουν πολλαπλάσια. Δεν εμφανίζονται ως κέρδη, είναι όμως πλεόνασμα της οικονομίας συνολικά, με την έννοια ότι όλα αυτά τα κόστη δεν χρειάζονται για να γίνει η παραγωγή που τελικά καταλήγει. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Επίσης, συγγνώμη, τα κόστη των συναλλαγών, τα τραπεζικά κόστη. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι που τα θεωρούμε κόστος, αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό για να παραχθεί. Έτσι. Όταν λοιπόν λέμε πλεόνασμα, είναι κάτι πολύ περισσότερο από το κέρδος. Μάλιστα. Να δούμε λίγο το ρόλο του κράτους στον μονοπωλιακό καπιταλισμό. Ναι. Ο ρόλος του κράτους στον μονοπωλιακό καπιταλισμό αναβαθμίζεται, γιατί πλέον δεν λειτουργούν οι αυτόματες ρυθμίσεις αγοράς. Τώρα πραγματικότητα ή μύθος, πολλοί έχουν αποδεχτεί, μεγάλοι θεωρητικοί, ότι η οικονομία της αγοράς έχει κάποιες αυτορυθμιστικές λειτουργίες. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι αφήνει στις τιμές να δουλέψουν από μόνες τους, χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις. Όταν όμως έχουν μονοπόλια τα οποία με συμφωνίες ρυθμίζουν τις τιμές, τότε αυτός ο ρυθμιστικός ρόλος της αγοράς χάνεται και πρέπει κάποιος πάνω από τις επιχειρήσεις να παρέμβει για να φέρει μια ισορροπία. Για να δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες λόγω του ρόλου τους μπορούν να ανεβάσουν πάρα πολύ τις τιμές. Παράδειγμα, η ΔΕΗ, ο ηλεκτρισμός για παράδειγμα. Είναι τόσο απαραίτητο το ηλεκτρικό σήμερα που οι εταιρείες που ελέγχουν. Το προϊόν θα πουληθεί οπωσδήποτε σε υπέρογγες τιμές. Από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις, όπως είναι όσες ασχολούνται με τα ορυχεία, τις εξορύξεις ή γεωργική παραγωγή, οι οποίες αν αφήσεις την τιμή να οριστεί από την αγορά, ναι, θα πάει πάρα πολύ χαμηλά. Επομένως πρέπει κάποιος, το κράτος, εάν θέλει να υπάρχουν και είναι για εθνικό συμφέρον να υπάρχουν και οι μεν και οι δε, θα πρέπει να μπει και να ρυθμίσει κάπως τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων που είναι απαραίτητες για την οικονομία στο σύνολό της, με τρόπο που δεν το κάνει η αγορά. Έτσι. Άρα, σε μονοπωλιακό καπιταλισμό, το κράτος παίρνει ένα ρυθμιστικό ρόλο που πριν δεν τον χρειαζόταν απαραίτητα το σύστημα. Ένας δεύτερος ρόλος βεβαίως είναι ότι χρειάζεται κάποιος να παίξει έναν πρόσθετο αναδιανεμητικό ρόλο. Γιατί αφού πια τα κέρδη συσσωρεύονται σε λίγα χέρια, αν δεν υπάρξει ένας τρίτος παίκτης που το κράτος, το σύστημα. Το σύστημα θα καταρρεύσει, είτε λόγω εξεγέρσεων ή λόγω περιορισμού της κατανάλωσης που θα το. Έτσι. Και για ιστορικούς λόγους, επειδή μιλάμε πια για τις αρχές του 20ου αιώνα, όπου γίνονται περίπου αυτά, για ιστορικούς λόγους που είναι η Μεγάλη Παγκόσμια Πόλεμη. Το κράτος αναγκαστικά παίρνει ρόλο και στον πόλεμο και στην οικονομία. Μόνο που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι στην Ευρώπη το ρόλο τον παίζει το κράτος, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ανατίθεται σε ιδιώτες. Όχι, λέω για τις αρχές του 20ου αιώνα. Πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι κάποια ιστορική συγκυρία, που βεβαίως έχει οικονομική κάτια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ιστορική συγκυρία που εκ των πραγμάτων αναβαθμίζει τον ρόλο του κράτους, γιατί πηγαίνουμε σε πολεμικές οικονομίες. Που πρέπει να τις οργανώσει. Άρα το κράτος αναλαμβάνει όλες τις και παίρνει στα χέρια του όλες τις σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες. Συγγνώμη, Νίκο, μου λίγο. Το κράτος εξυπηρετεί τα συμφέροντα όμως των εγχωρίων
των εθνικών ολιγαρχιών, ναι, για να κάνει αυτούς τους πολέμους. Σωστά, ναι, σωστό βέβαια. Παρ' όλα αυτά το κράτος έχει μια ευρύτερη ματιά που δεν την έχει ο καθένας μεμονωμένος καπιταλιστής. Άρα, επειδή οι επιχειρήσεις χρειάζονται το κράτος, έτσι, το κράτος το ίδιο βλέπει μπροστά από τις επιχειρήσεις, έχει έναν ευρύτερο ορίζοντα και ναι μεν εξυπηρετεί την καπιταλιστική τάξη, αλλά τη σώζει και από τον εαυτό της, αν επιτρέπεται η έκφραση. Έτσι, μια καπιταλιστική τάξη η οποία θα οδηγείται από την άμεση επιδίωξη όσο γίνεται μεγαλύτερου κέρδους, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Δεν συμβαίνει αυτό, Νίκο. Συμβαίνει όλο και περισσότερο, αλλά χρειάζεται κάποιος έξω από αυτή, και αυτός είναι το κράτος, που σώζει τον καπιταλισμό από τον εαυτό του, κάνοντας κάποιες ρυθμίσεις. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Αυτός θα έπρεπε να είναι, είναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έχει παίξει αυτό το ρόλο. Ναι. Ιστορικά τον έχει παίξει. Ναι. Έτσι, αν θυμηθούμε την κρίση του 1929. Τι έγινε το 1929. Ναι, ασφαλώς. Είχαμε μια τεράστια κρίση, η οποία δεν ήταν μόνο χρηματιστηριακή, ήταν μια κρίση παραγωγής. Η βιομηχανική παραγωγή αναγκάστηκε να πέσει στο μισό, στο 50% περίπου, με τεράστια ανεργία κτλ. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος η αγορά να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και ούτε ο καπιταλισμός παρέδωσε τα κλειδιά στο κράτος και είπε: εσύ πάρε το θέμα επάνω σου και προσπάθησε να το ρυθμίσεις. Και το κράτος ανέλαβε να κάνει τεράστιες προσλήψεις. Με το New Deal στην Αμερική προσλήφθηκαν πολύ γρήγορα 6,5 εκατομμύρια άνεργοι. Έτσι, νομίζω επιλέξει. Είχε έλεγες κάτι πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο σου όμως, ότι υπήρχε μια πρόταση της γερουσίας, νομίζω. Έτσι. Αυτό θες να το πεις, δεν το ήξερα καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Όταν φτάσαμε στην. Όπως το θυμάμαι κι εγώ, Άρη, όταν φτάσαμε στην κρίση του 1929, η γερουσία των ΗΠΑ ανέθεσε σε μια επιστημονική επιτροπή να βρει μια λύση. Αυτή η επιτροπή επανήλθε με μία πρόταση, η οποία ήταν να μειωθεί δραστικά η εργάσιμη εβδομάδα, έτσι ώστε να δουλεύουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι, λιγότερο, και μέσα από αυτό να μειωθεί η ανεργία. Καταπληκτικό. Αυτό ήταν ένα. Λογικό και απλό. Διατυπώθηκε σε ένα νομοσχέδιο. Το οποίο. Τάξη. Ναι. Το οποίο από το όνομα του εμπνευστή ονομάστηκε, αν θυμάμαι καλά, νομοσχέδιο Black. Το οποίο πέρασε από τη γερουσία, ήταν αναπάντεχο, αλλά συνέβη αυτό. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει η γερουσία και η Βουλή. Πρέπει και τα δύο νομοθετικά αυτά σώματα να συμφωνήσουν για να περάσει ένα νομοσχέδιο. Τότε οι επιχειρηματίες έπιασαν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων και πάτησαν πόδι να μην γίνει αυτό το πράγμα. Άρα μπλοκάρισε αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή και δεν έγινε ποτέ. Και αντί να συμβεί αυτό το πράγμα, που τελικά για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τις μηχανές και την τεχνολογία, δεν είναι για να δουλεύουμε όλοι λιγότερο? Αυτό θα έπρεπε να είναι. Έτσι. Δεν έγινε αυτό. Και έγινε το New Deal. Διατηρήθηκε λοιπόν η εργάσιμη εβδομάδα στις ώρες που ήταν και άρχισε να προσλαμβάνεται κόσμος σε μη παραγωγικές δραστηριότητες για να μην κινδυνεύσουν τα κέρδη των επιχειρήσεων. Γιατί αν το κράτος αναλάμβανε το ίδιο παραγωγική δραστηριότητα που θα μπορούσε με 6,5 εκατομμύρια προσλήψεις να κάνει παραγωγικά πράγματα για την κοινωνία, τότε όμως θα λειτουργούσε ανταγωνιστικά στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, τελείως συνειδητά, οι προσλήψεις που έγιναν στην περίοδο του New Deal ήταν σε μη παραγωγικές δραστηριότητες, ώστε να τους δίνουν ένα μεροκαματάκι και να ανακουφίζεται λίγο το κοινωνικό πρόβλημα, αλλά όχι σε παραγωγικές δραστηριότητες. Πού τους πήγαιναν? Είτε σε εργασίες δημοσίων έργων, εντάσσεως εργασίας. Εσείς σκάβανε τους λάκους και άλλοι μισοί τους γεμίζανε. Έτσι, κατά την περίφημη διατύπωση. Ή στο Broadway τους έπαιρναν μαζικά για θεάματα κτλ. Έδιναν ένα μεροκάματο, αλλά όχι σε δραστηριότητες που ανταγωνιζόντουσαν την παραγωγή παρά τις επιχειρήσεις. Κρίνανε δηλαδή ότι αυτή η ταξική έτσι, συγκρότηση είναι απολύτως απαραίτητη δηλαδή, για τον καπιταλισμό, δηλαδή, για να σωθεί το σύστημα κτλ. Πώς το κρίνανε τότε, πώς το καταλάβανε τόσο πολύ? Όπως μιλούσε ο Νίκος, σκεφτόμουν το επιχείρημα που θα λέγανε οι διάφοροι social φιλελεύθεροι. Δηλαδή, το κράτος δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό στην οικονομική διαχείριση των εταιριών. Ανεξάρτητα από το αν έχουμε ιστορικά παραδείγματα πάρα πολλά, η Νορβηγία σήμερα έχει 2.300 κρατικές επιχειρήσεις επιτυχημένες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το επιχείρημα είναι αυτό, ότι βεβαίως πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν όλα, διότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει τον επιχειρηματία.
Όμως, μου είχε πει ο Νίκος μια φορά σε μια ομιλία του που τον είχα ρωτήσει, μου είχε πει, ξέρεις ποιοι φτιάχνουν τους πολέμους, ποιοι οργανώνουν τους πολέμους? Τα κράτη. Οι πόλεμοι απαιτούν τη μεγαλύτερη δυνατή οργανωτική ικανότητα. Με μία ναι, δεν υπάρχει πιο περίπλοκο project από έναν πόλεμο. Ποιος το οργανώνει? Και ποιος το φέρνει πέρα? Ναι, ένα κράτος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό. Όλες οι πολύ μεγάλες υποδομές σε όλα τα κράτη, για παράδειγμα, ένα project εξηλεκτρισμού μιας χώρας, να περαστούν τα δίκτυα, οι γράμμες. Ποιος τα κάνει αυτά? Το κάνει το κράτος. Οι πολύ μεγάλες και πολύ δύσκολες και πολύ βαριές δουλειές γίνονται από το κράτος. Μόνο αυτό μπορεί να φέρει σε πέρας πραγματικά μεγάλα projects. Έτσι. Mm-hmm. Και η αποτελεσματικότητα του κράτους όταν του έχει δοθεί αυτός ο ρόλος είναι αποδεδειγμένη. Όταν θέλουμε βεβαίως να τον αφαιρέσουμε αυτόν τον ρόλο, για άλλους λόγους, μπορούμε το κράτος να το αμφισβητήσουμε, να το δυσφημίσουμε, να το πούμε κτλ. Να το απαξιώσουμε. Να το πείσουμε που έλεγε ο Μητσοτάκης, το ελάχιστο κράτος. Το ελάχιστο κράτος. Δηλαδή τι κάνουμε? Αυτό το γνωστό. Απαξιώνουμε μια δραστηριότητα που έχει το δημόσιο, τη πλάζ. Βρωμίζουν, καταστρέφονται κτλ. Και μετά σπουδάζουν τον ιδιώτη. Το κράτος μπορεί να παίξει το ρόλο που του επιφυλάσσει αυτό η άρχουσα τάξη. Αν το χρειάζεται, μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Εάν δεν το χρειάζεται, μπορεί να γίνει σαβούρα. Εξού και η συλλογή των φόρων, για το οποίο λένε οι Έλληνες φοροδιαφεύγουν. Αν ήθελε η ολιγαρχία να μην φοροδιαφεύγουν οι Έλληνες, θα μπορούσαν μέσα σε μία μέρα να το λύσει. Παράδειγμα, η κίνηση των χρημάτων από τις τράπεζες απεικονίζονται πληρέστατα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Κάθε στιγμή θα μπορούσα να δείτε. Με συγχωρήστε με για την παρέκβαση. Κάτι έλεγε η Ευγενία και να ρωτήσει τον Νίκο κάτι, νομίζω. Όχι αυτό, μου έκανε πολύ εντύπωση για αυτό το θέμα. Έτσι, με τη... Πόσο, ας πούμε, η καταπίεση πρέπει να υπάρχει, η καταπίεση της εργατικής τάξης πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει πάντα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Βεβαίως, βεβαίως. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Emma Sapien. Μια μεγάλη, νομίζουμε, σύγχρονη σοπράνο που μας μιλά για την προδοσία, τον πόνο και την απόγνωση. Σπέντε λεστέλε. Ωραία. Γυρνάμε λοιπόν πάλι στον εναλλακτικό λόγο. Και κάτι θέλεις να ρωτήσεις, Ευγενία, τον Νίκο? Ναι, ο Νίκος στο βιβλίο του έχει περιγράψει το ρόλο των... πόσο σπουδαίος ήταν ο ρόλος της ανακάλυψης των σιδηροδρόμων και της κατασκευής τους, έτσι, του σιδηροδρομικού δικτύου, για την ακρίβεια, έτσι, ειδικά στην Αμερική. Και τα αυτοκίνητα. Και το αυτοκίνητα. Οι καινοτομίες, έχει, δηλαδή, ναι, τεχνολογικές. Ναι. Αυτές τι ρόλο παίξανε? Ναι, ωραία, έτσι, το... ωραία. Τώρα πάμε σε ένα άλλο, σε ένα άλλο ζήτημα. Να πάρω όμως, να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι προσπαθώντας να προσεγγίσουμε τον καπιταλισμό, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με καθαρά οικονομικούς όρους. Η οικονομία, σαν επιστήμη με ή χωρίς εισαγωγικά, κάνει μια προσέγγιση η οποία είναι νομοθετική. Αυτό το λέμε, δεν έχει σχέση με τη νομική, έτσι. Λέμε λοιπόν νομοθετική μία προσέγγιση η οποία πηγαίνει σε ένα πεδίο και προσπαθεί να διατυπώσει τους νόμους που ορίζουν τη λειτουργία του, έτσι. Όπως κάνει για παράδειγμα η φυσική κτλ. Για να κάνουμε όμως αυτή την προσέγγιση, πρέπει το πεδίο που εξετάζουμε να είναι αυτόνομο, να μην καθορίζεται ή να μην υπερκαθορίζεται από άλλους παράγοντες. Έτσι λοιπόν όλοι οι οικονομολόγοι, από το Άνταμ Σμιθ και το Μάρξ, με κάποιον τρόπο για να μιλήσουν με οικονομικούς όρους, έπρεπε να υποθέσουν ότι το πεδίο αυτό είναι σχετικά αυτόνομο. Ο Άνταμ Σμιθ, για παράδειγμα, μας είπε ότι οι οικονομικοί νόμοι είναι ισχυρότεροι, διαχρονικότεροι από τους πολιτικούς. Είναι νόμοι του κόσμου, του σύμπαντος. Ή του σύμπαντος, έτσι. Και οπωσδήποτε ισχυρότεροι από τους πολιτικούς. Από τις πολιτικές παρεμβάσεις, έτσι. Ο Μάρξ, με μία έννοια, μιλώντας για την πρωτοκαθεδρία του οικονομικού πεδίου απέναντι στα άλλα, πήρε μία θέση που λίγος πολύ, για άλλους λόγους βεβαίως, αλλά συμβαδίζει. Εμείς όμως σήμερα ξέρουμε ότι άλλες φορές το οικονομικό πεδίο είναι σχετικά ανεξάρτητο και άλλες φορές πάρα πολύ εξαρτημένο και καθορισμένο από την πολιτική. Άρα στη σημερινή, θα έλεγα, υπερώριμη φάση του καπιταλισμού, που έχει περάσει από πολλές δυσκολίες, που έχει χρειαστεί πολλά δεκαετίες
και δεν δουλεύει με αυστηρά οικονομική λογική, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε πριν. Έτσι, πρέπει να συνεξετάζουμε κάθε φορά ιστορικές και πολιτικές παραμέτρους που έχουν καθορίσει την πορεία και την εξέλιξή του. Εντάξει. Τώρα, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, για να γυρίσω τώρα στην κουβέντα που κάναμε, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που δείχνουν οικονομικές, και είναι οικονομικές βεβαίως, αλλά είναι εξίσου ιστορικές. Δεν γνωρίζει κανείς πότε θα επαναληφθούν, με τι συχνότητα κτλ. Μία τέτοια εξέλιξη ήταν, για παράδειγμα, η βιομηχανική επανάσταση. Ήταν μία εξέλιξη εν μέρη οικονομική, εν μέρη ιστορική. Η εμφάνιση των σιδηροδρόμων, ο ηλεκτρισμός, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι τεράστια κύματα οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία έχουν, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, την τυχαιότητα των ιστορικών γεγονότων. Κανείς δεν ξέρει πότε θα συμβεί το επόμενο, πότε, τι ένταση θα έχει κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ο καπιταλισμός στην πορεία του δεν έχει μία σταθερά προοδευτική αυξανόμενη πορεία, όπως κάποιοι μπορεί να φαντάζονται. Έχει μία κυματοειδή εξέλιξη, με μεγάλες ανόδους και κάποιες καθόδους. Λοιπόν, η σιδηρόδρομη ήταν μία τέτοια εξέλιξη οικονομική που ανέβασε το σύστημα συνολικά και που κάποια στιγμή, σαν κύμα που είναι, εξαντλήθηκε. Ο λόγος για το οποίο αναφέρεται στο βιβλίο, και αυτό κάνουν οι Μπαράν και Σουίζη, τους οποίους στο πρώτο μου κομμάτι έχω αναφερθεί, ναι, έχω διαβάσει και μεταφέρει, έτσι, να το πω πιο καθαρά, εξηγούν ότι αυτά τα κύματα της ανόδου, που τα λέμε και κύματα Κοντράτιεφ, όσους τα έχουν ακούσει, έτσι, που είναι οι σιδηροδρόμοι, έτσι, ο ηλεκτρισμός, τα πετροχημικά, η αυτοκινητοβιομηχανία, και σήμερα πια η πληροφορική, λέμε, και ενδεχομένως το επόμενο να είναι η βιοτεχνολογία, έτσι, το περιμένουμε. Παρότι λοιπόν αυτό δίνει μία εντύπωση ότι θα συνεχίσουν να έρχονται τέτοια κύματα και να σώζουν την κατάσταση, αυτοί έδειξαν ότι τα κύματα αυτά δεν έχουν την επίδραση που είχαν τα αρχικά. Δηλαδή, η επίδραση που είχε στο σύστημα η σιδηρόδρομη, στην απασχόληση, στο ότι ο κόσμος βρήκε πια δουλειά, δεν συνέβηκε στα επόμενα κύματα. Η πληροφορική, που είναι το τελευταίο και στην οποία πολλοί είχαν ελπίσει, ενώ έχει αλλάξει τη ζωή μας σε σημαντικό βαθμό με τα κινητά και τους υπολογιστές, αλλά από άψη οικονομική δεν έχει παίξει τόσο μεγάλο ρόλο. Δεν έχει δώσει την όθηση που θα ήθελε η οικονομία για να βγει από τις κρίσεις της, να πετύχουμε πάλι πλήρη απασχόληση. Αντίθετα, δημιουργήσει φούσκα. Και φούσκα. Αλλά πέρα από αυτό, Άρη, πέρα από τη φούσκα, το οποίο εντάξει είναι ένα φαινόμενο που πάντα σε ανόδους θα υπάρχει, δεν έδωσε την όθηση που είχαν ελπίσει όσοι πόνταραν σε αυτό. Στην ουσία, και να απορροφηθεί ένα τεράστιο πλεόνασμα, μάλλον. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Να γίνει μια τέτοια κίνηση που όλο το πλεόνασμα να επενδυθεί παραγωγικά. Αυτό δεν μπόρεσε να γίνει. Έτσι. Τι θα ήταν η προσδοκία? Ένα τεράστιο πλεόνασμα να μην πηγαίνει σε σπατάλι, αλλά να επενδυθεί παραγωγικά. Αυτό δεν το έγινε. Δεν έγινε με την πληροφορική. Αντίθετα, έγινε με τους σιδηρόδρομους. Και κάνοντας αυτή τη σύγκριση των παλαιότερων και των νέτερων κυμάτων, η Μπαράν και Σουίζη λένε αυτό το πράγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, στη σύγχρονη εποχή, ναι, έχουμε κάποια κύματα τεχνολογίας, τα οποία όμως δεν έχουν τη θετική επίδραση στο σύστημα που θα περίμενε κανείς να έχουν για να το σώσουν. Άρα, λέει, αυτό, πάντα εκκρεμούν, είναι. Δηλαδή να γίνουν κάποιες ανακαλύψεις, ναι, άλλες που να. Και τώρα, μιλώντας για ιστορικές εξελίξεις, και μιλώντας για την αρχή του 20ου αιώνα, το μεγάλο ρόλο του κράτους, τους πολέμους, μπορούμε να παρακολουθήσουμε από εδώ και πέρα την πορεία εν μέρη και ιστορικά. Έγιναν οι δύο μεγάλοι παγκόσμιοι πόλεμοι, έγινε μια τεράστια καταστροφή κεφαλαίου, αν θέλετε, και ανθρώπινων ζώων φυσικά, πολύ σημαντικότερο, αλλά μιλώντας με οικονομικούς όρους, και αυτό έδωσε έναν αέρα στο σύστημα, το οικονομικό, τον καπιταλισμό δηλαδή, έδωσε έναν αέρα 3-4 δεκαετιών. Άρα το σύστημα μεταπολεμικά, ναι, και μέχρι το 70, είχε μια ανωδική πορεία, απροβλημάτιστη, τουλάχιστον για τη Δύση. Είχαμε περίπου μηδενική ανεργία,
πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, βελτίωση του βιωτικού επίπεδου κτλ. Πολλοί πίστευαν ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή όπου θα πηγαίνει πάντα έτσι, δεν θα υπάρξει κόπωση στο σύστημα. Ωστόσο, γύρω στο 70, βλέπουμε ότι αυτή η ανωδική πορεία αρχίζει να παρουσιάζει σημάδια κόπωσης και αρχίζουμε να μπαίνουμε πάλι σε κάποιες κρίσεις. Νομίζεις, Νίκο μου, ότι, συγγνώμη για τη διακοπή, νομίζω ότι και ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης, η ύπαρξή της δηλαδή, δεν έπαιξε ένα ρόλο που ανάγκασε να διανύμουν εκεί? Προφανώς. Όλη αυτή η μεταπολεμική ευημερία της Δύσης, λέω πάλι, και όχι του Τρίτου Κόσμου. Έτσι. Βέβαια. Πάντα αυτό να το σκεφτούμε. Ο Τρίτος Κόσμος μια ζωή ληστευόταν από τους υπεριαλιστές της Δύσης. Ακριβώς. Είχε διάφορες αιτίες. Το ένα ήταν η γενική μεταπολεμική ανοικοδόμηση. Το δεύτερο ήταν, λόγω της Σοβιετικής Ένωσης, όπως πολύ σωστά είπες, υπήρχε ένα άλλο παράδειγμα επίσης ταχείας εκβιομηχάνησης και μεγάλης ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε ότι η Σοβιετική Ένωση, πέρα από τα κακά και τα προβλήματα κτλ., σε επίπεδο ταχείας ανάπτυξης, εκβιομηχάνησης, στρατιωτικής ισχύος κτλ., ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Προσωμείωσε μόνο στην Αγγλία της βιομηχανικής επανάστασης. Σωστά. Επομένως, υπήρχε ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είχε και άλλες ηθικές, πολιτικές κτλ., αλλά ηθικά και αξιακά προτάγματα, έτσι, το οποίο λειτουργούσε σαν απειλή. Κάτω από αυτή, λοιπόν, αυτή την απειλή, οι δυτικές χώρες αναγκάστηκαν και έδωσαν αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, παροχές κτλ. Ωστόσο, κάποια στιγμή, αυτά είναι κόστη για το σύστημα επίσης, όλο αυτό έφτασε σε ένα όριο. Το όριο ήταν ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν πια να είναι κερδοφόρες με τον ρυθμό που αυτές θα ήθελαν. Και τότε αρχίζουμε να έχουμε μια στροφή σε αυτή την εξέλιξη που μπορούμε να την κουβεντιάσουμε. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Πολλοί τις συνδέουν με την πετρελαϊκή κρίση. Έτσι. Ναι. Εμείς όμως θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η πετρελαϊκή κρίση ήταν μια συγκυρία, μια αφορμή και όχι η θεμελιώδης αιτία για την οποία έχουμε αυτή τη στροφή. Το βέβαιο είναι ότι κάπου εκεί, γύρω στο 75, τα πράγματα αλλάζουν και περνάμε στην επόμενη φάση του καπιταλισμού που φτάνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή η τελευταία κομβική εξέλιξη έγινε προς το 70, αρχές του 80, κάπου εκεί. Ο τελευταίος, ας πούμε, μετασχηματισμός. Ο τελευταίος μετασχηματισμός. Ναι. Τι γίνεται τώρα από εκεί και πέρα? Τι έγινε, ναι. Ωραία. Δύο είναι οι αντιδράσεις που έχει η άρχουσα τάξη, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Η μία είναι ότι περνάει σε αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμός, που είναι ένα νέο δόγμα οικονομικό που μιλάει για την ανάγκη συρρήγνωσης του κράτους, για την ανάγκη να τελειώσουν οι συλλογικές συμβάσεις, να μειωθεί το εργατικό κόστος, να έχουμε ευέλικτες μορφές εργασίας. Αυτές οι συζητήσεις σε άλλες χώρες ξεκινάνε από τότε. Τομείς που πριν είχε το κράτος έπρεπε να ανοιχτούν στον ιδιωτικό τομέα, άρα έπρεπε να πάμε σε ευρείας κλίμακας ιδιωτικοποίησης και να μειωθούν τα κοινωνικά κόστη, δηλαδή συντάξεις, παροχές, υγεία, παιδεία κτλ. Αυτό ήταν το ένα βήμα το οποίο πήγε να μαζέψει την κατάσταση και να εξοικονομήσει κόστη, άρα κέρδη για τον καπιταλισμό. Το δεύτερο είναι αυτό που λέμε χρηματιστικοποίηση. Τώρα αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Τι είναι η χρηματιστικοποίηση? Όταν τα κέρδη κινδυνεύουν, πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος για να φύγουμε προς τα μπροστά. Με μία έννοια, θα το πούμε από πολλές πλευρές, γιατί μία πλευρά ενδεχομένως δεν είναι αρκετή. Ασφαλώς. Έτσι. Περνάμε σε ένα νέο μοντέλο καπιταλισμού όπου ο σημαντικότερος τομέας δεν είναι πια η βιομηχανία. Όχι πως δεν υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει, αλλά δεν είναι πια η σημαντικότερη. Αρχίζουν να γίνονται οι τράπεζες και η χρηματοπιστωτική σφαίρα εν γέννη. Πάντοτε
η εμπορική δραστηριότητα, η παραγωγική, η βιομηχανική δραστηριότητα και η χρηματοπιστωτική συνυπάρχουν. Η μία συνεργάζεται με την άλλη. Ωστόσο, στην πρώτη φάση του εμπορικού, οι άλλες δύο σφαίρες είναι εξαρτήματα του εμπορίου. Στη βιομηχανική, το εμπόριο και ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι εξαρτήματα της βιομηχανίας. Τα χειρίζεται δηλαδή για να μπορεί να αναπτύσσεται. Στην σημερινή φάση, ο κυρίαρχος τομέας, εκεί δηλαδή που γίνεται η μεγάλη συσσόρευση και αυτός ο οποίος οδηγεί τις δραστηριότητες στους άλλους τομείς, είναι ο χρηματοπιστωτικός. Με αυτή την έννοια, ενώ δεν έχει σταματήσει ούτε το εμπόριο ούτε η παραγωγή, ο τομέας αυτός ο οποίος οδηγεί την οικονομία, έτσι, ελέγχει τις ροές και εκεί όπου γίνεται η μεγάλη συσσόρευση, είναι πια ο χρηματοπιστωτικός. Τώρα, πώς έγινε αυτό, έτσι. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να το προσεγγίσουμε πάλι ιστορικά. Νίκο μου, συγγνώμη, γιατί από το βιβλίο σου, λοιπόν, σε αυτό το σημείο, λες, τόσο η υπεραξία που ερχόταν από τον τρίτο κόσμο, όσο και η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, είχαν σαν συνέπεια την αύξηση των μισθών. Το ένα ερώτημα μου είναι γιατί αυτό. Και το δεύτερο, λίγο πιο κάτω, η εν λόγω πορεία δεν μπορούσε να συνεχιστεί, σελίδα 200. Καλά, ναι. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί χωρίς να θίγουν τα κέρδη και διαδικασίες σόρευσης. Ναι. Καθώς ήδη από το 68 η μεταπολεμική συνένεση είχε ραγίσει. Γιατί είχε ραγίσει η μεταπολεμική συνένεση? Καταρχήν, τι λέμε μεταπολεμική συνένεση, έτσι. Εννοούμε μία. Τώρα, ρητή ή άρρητη, δεν έχει σημασία, συμφωνία μεταξύ κεφαλαίου και συνδικάτων, η αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας να μοιράζεται, έτσι, και στους εργαζόμενους, ακριβώς, με αυξημένους μισθούς. Γιατί είχε ραγίσει το 68? Γιατί είχαμε κάποιες κοινωνικές αναταραχές το 68, είναι γνωστό αυτό, όπου σε όλο το δυτικό κόσμο, όπου πλέον η συνένεση αυτή ράγησε και στην Ευρώπη και στην Αμερική και απελευθερώθηκε η βία. Δηλαδή, πια ο καθένας διεκδίκησε αυτά που μπορούσε. Και το κεφάλαιο μαζί με το κράτος ήταν, όπως αποδείχθηκε, σε ισχυρότερη θέση για να μπορέσει να περικόψει κοινωνικούς πόρους, έτσι, και να προχωρήσει πάλι στα κέρδη. Τώρα, αυτό που λέω πριν είναι ότι αυτή η ξέφρενη μεταπολεμική ανάπτυξη είχε σαν από την άλλη μεριά σαν αποτέλεσμα μια καταλύστευση του τρίτου κόσμου, έτσι. Δεν ήταν αυτή η υπεραξία, δεν παραγόταν μόνο στη Δύση, παραγόταν και έξω από τη Δύση και μεταφερόταν μέσω ενός άνισου διεθνούς εμπορίου και έβανε και προς όφελος ως έναν βαθμό, έτσι, και των εργαζομένων, έτσι, μην το παραβλέπουμε αυτό. Δηλαδή, ο εργαζόμενος της Δύσης είχε να ωφεληθεί από την εξαθλίωση του τρίτου κόσμου και αυτός ως ένα μέρος. Μην το αποκρύψουμε αυτό. Γι' αυτό το αναφέρω αυτό εκεί. Έτσι. Ναι. Πολύ καλύφθηκα δηλαδή. Και λες, αλλά κάτι δεν απάντησα σε αυτό που ρώτησες. Όχι. Απάντησες πλήρως, πλήρωσατε για μένα τουλάχιστον. Ναι. Γράφεις ότι κάτι το οποίο δεν είχε ληφθεί υπόψη και από τους Μπάραμ και Σουίζ ήταν η απότομη άνοδος του διεθνούς εμπορίου. Ναι. Αυτό τώρα τι μας, δηλαδή, καταρχάς γιατί γίνεται, αν μπορούμε να τα απαντήσουμε αυτό, και αφετέρου τι είναι εκείνο που αλλάζει με την αύξηση του διεθνούς εμπορίου? Ναι. Λοιπόν, μεταπολεμικά το διεθνές εμπόριο πολλαπλασιάστηκε. Αυτό φέρνει πολλές αλλαγές. Καταρχήν, για να υποστηριχθεί χρειάζεται ένα εξίσου εκτεταμένο και γιγαντωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι πια, ποτέ δεν ήταν, αλλά κλεισμένο στα όρια μιας χώρας, αλλά τώρα πια χρειάζεται ένα εκτεταμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και αρχίζουν και παίζουν πια μεγάλο ρόλο οι ανισορροπίες του διεθνούς εμπορίου. Έτσι. Το διεθνές εμπόριο. Δεν είναι παράγοντας που δημιουργεί ανισορροπία, έτσι. Βεβαίως αυτό. Το διεθνές εμπόριο, αν αφαιθεί ελεύθερο, οδηγεί σε τρομακτικές ανισότητες. Ας αφήσουμε την ανισότητα που είναι μια λέξη ηθικά φορτισμένη, σε τρομακτικές ανισορροπίες. Ήταν τελείως γνωστό, τελείως συνειδητό. Είχαμε την εμπειρία του 19ου αιώνα.
ότι ένα διεθνές εμπόριο αφημένο ελεύθερο θα έχει τραγικά αποτελέσματα για κάποιες περιοχές, θα ευνοήσει κάποιες άλλες και τα πράγματα θα χρειαστούν μια παρέμβαση εξωτερική για να ισορροπήσουν. Είναι γνωστό λοιπόν ότι με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και με αυτές τις συμφωνίες που λέμε Bretton Woods, είχε προτείνει ο Keynes, που ήταν η μεγάλη μορφή της εποχής του, κάποιο σύστημα εξισορρόπησης του διεθνούς εμπορίου, ώστε να μην φτάσουμε στα αποτελέσματα που είχε η περίοδος της φιλελευθερωποίησης του εμπορίου μεταξύ 1840-1880. Αυτό που λέμε η παγκοσμιοποίηση εντός εισαγωγικών, είχε δοκιμαστεί και η τότε. Η πρώτη φάση της. Ναι, είχε δοκιμαστεί τότε και έφερε ταχύτατες ανισορροπίες, έτσι που οι χώρες γύρω στο 1880 ξανακλείσαν τα σύνορά τους για να προστατεύσουν τις κοινωνίες και τα κεφάλαιά τους. Τα εθνικά τους κεφάλαια και τις κοινωνίες τους. Άρα λοιπόν, γνώριζαν πολύ καλά οι οικονομολόγοι και ο Keynes πριν από όλους, ότι χρειαζόντουσαν μεταπολεμικά κάποιες διευθετήσεις στο διεθνές εμπόριο που θα εξασφάλιζαν μία ισορροπία. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Η Αμερική δεν το θέλησε. Αντίθετα, θέλησε να δημιουργήσει έναν κόσμο ανοιχτό στη δική της εξάπλωση, όπως το περίμενε, με αποτέλεσμα αυτές οι ανισορροπίες να ενταθούν και το 70 να φτάσουν σε κάποιο οριακό σημείο. Έτσι. Πριν φύγουμε τώρα από το εργοστάσιο, από τη φάμπρικα και περάσουμε στη χρηματοπιστωτική σφαίρα για τα καλά, να ακούσουμε, εξάλλου ο Μάρξ είχε μιλήσει για την αλωτρίωση του εργάτη από τον καπιταλισμό. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου του 1974 σε στίχους Γιώργου Σκούρτη, που κατά τη γνώμη μας συμπυκνώνει αυτή την αλωτρίωση. Ένα τραγούδι που στην τελευταία στροφή, αν θέλετε προσέξτε το, λέει: «Και εκεί στο πόστο μου σκυφτός, ξεχνάω τη μιλιά μου, είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό και εγώ κρατάω μυστικό ποιο είναι το όνομά μου». Φίλες μας και φίλοι, ακούτε τον εναλλακτικό λόγο και συζητάμε με τον Νίκο Πλαγούλη και μιλάμε γενικώς για την εξέλιξη του καπιταλισμού και την ανάδυση της εικόνας του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Πριν όμως μπούμε έτσι απολύτως στον χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό, ίσως πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα για τους πρωταγωνιστές του, που ακριβώς, είναι ποιοι. Για τις πολυεθνικές εταιρείες, νομίζω. Ναι. Έχουν αναδυθεί έτσι, εκείνη την ποια εποχή έτσι αναδεικνύονται και τι είναι και κέριος ο ρόλος τους. Ναι. Ωραία. Το βασικό όχημα του συστήματος είναι βεβαίως οι εταιρείες. Έτσι, είναι αυτό που παίρνει τις βασικές αποφάσεις. Τι θα παραχθεί, σε τι ποσότητες, και ένα μεγάλο κομμάτι της διανομής το αποφασίζουν οι εταιρείες. Τώρα και οι εταιρείες γνωρίζουν μία εξέλιξη. Αναφέραμε και νωρίτερα ότι οι πολύ μεγάλες εταιρείες εμφανίζονται τέλη του 19ου αιώνα και κυρίως τον 20ο. Αυτό που λέμε πολυεθνικές επιχειρήσεις αρχίζουν και παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο κυρίως από το 70 και μετά. Βεβαίως όλες οι επιχειρήσεις πάντοτε είχαν την τάση να βγαίνουν έξω από τα εθνικά σύνορα. Mm-hmm. Εδώ όμως τώρα πια μιλάμε για κάτι ποιοτικά διαφορετικό. Δεν πρόκειται απλώς για πωλήσεις σε άλλες χώρες, για εξαγωγές δηλαδή, ούτε απλώς για εξαγωγή κεφαλαίου. Οι επιχειρήσεις αυτές τώρα πια αρχίζουν και εξάγουν την ίδια την παραγωγή τους. Αρχίζει δηλαδή η ίδια η παραγωγή να σπάει σε μία αλυσίδα η οποία συνδέει πολλές διαφορετικές χώρες. Μάλιστα. Και σε μία τελική φάση συναρμολόγησης πια μαζεύονται όλα αυτά. Mm-hmm. Το συναρμολόγησης εντός εισαγωγικών, έτσι, μπορεί να μην πρόκειται πάντα για βιομηχανικό προϊόν. Ναι. Φτάνουν σε μία χώρα και συναρμολογούνται. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτές οι εταιρείες που τις λέμε πια πολυεθνικές, έχουν διάφορα πλεονεκτήματα που δεν είχαν στο παρελθόν. Το ένα είναι ότι μπορούν να μειώσουν ακόμη περισσότερο τα κόστη τους.
Μπορούν να. Ναι. Ναι, δηλαδή να κάνουν τη βιομηχανία τους σε ένα μέρος που έχει πουλήσει φθηνούς μισθούς. Τμήματα. Όχι ολόκληρη τη συσκευασία, α πούμε. Αλλού, ναι, ναι. Αλλού την αγροτική παραγωγή, ξέρω εγώ. Αλλού το λάδι, αλλού η συσκευασία. Ναι, ναι, ναι. Αν θέλουμε λίγο να το σκεφτούμε, και σε παλαιότερες εποχές μπορούσε μια εταιρεία να φτιάξει ένα ολόκληρο εργοστάσιο σε μια αποικία. Εδώ όμως τι μειονέκτημα θα είχε? Θα έπρεπε σε μια αποικία να ψάξει για μορφωμένα ή εκπαιδευμένα στελέχη, τα οποία εκεί δεν υπάρχουν. Έτσι. Θα έβρισκε τους χαμηλούς μισθούς, τα χαμηλά ενίκια, τις χαμηλές πρώτες ύλες, αλλά δεν θα έβρισκε κάποια άλλα κομμάτια. Τώρα τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να μεταφέρει τα κομμάτια εκείνα που είναι φτηνότερα στην εκάστοτε περιοχή. Να κρατήσει αυτούς που σχεδιάζουν το προϊόν, που κάνουν το development, έτσι, στις χώρες που υπάρχουν αυτά τα στελέχη, να πάει την παραγωγή σε κάποιο άλλο μέρος της παραγωγής κάπου αλλού και να εκμεταλλευτεί από την κάθε χώρα ό,τι καλύτερο έχει. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι πια, επειδή δεν γίνεται η παραγωγή σε μία χώρα ολοκληρωμένα, δεν μπορεί κανείς να την απειλήσει ούτε με απεργίες, ούτε με εθνικοποίησεις. Έτσι. Γιατί τι είναι εθνικοποίησεις? Μία επιχείρηση η οποία κατασκευάζει το εξάρτημα ενός τελικού προϊόντος, τι θα το κάνεις μόνος σου, έτσι δεν είναι? Άρα χάνει σε πολιτική δύναμη η εργατική τάξη, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως με κάποιες συγκυρίες που σήμερα δεν υπάρχουν, αλλά δεν έχει σημασία, σε κάποιες εποχές έχουν υπάρξει. Δεν έχει νόημα να εθνικοποιήσει πια μια επιχείρηση τέτοιου τύπου που παράγει ένα εξάρτημα μιας αλυσίδας. Αλλά βέβαια το πολύ σημαντικότερο είναι ότι οι χώρες έχουν μπει σε μια θέση ανταγωνισμού για να προσελκύσουν κομμάτι των επενδύσεων. Έχουν βγει σε έναν πληστηριασμό, κακά εννοούμενο, έτσι, να κάνουν μια μειοδοσία σε μισθούς, σε κοινωνικές παροχές, σε φορολογία, ώστε να προσελκύσουν επενδύσεις, και μέσα από όλα αυτά οι πολυεθνικές εταιρείες κερδίζουν όλο και περισσότερο. Ταυτόχρονα ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι και ένας άλλος. Επειδή αυτές από τη δομή τους είχαν καταλάβει πώς πρέπει να γίνουν οι μετακινήσεις κεφαλαίων, πώς πρέπει να γίνουν οι μετακινήσεις κερδών κτλ., υπήρξαν το μοντέλο που προηγήθηκε τη σημερινή παγκοσμιοποίηση. Αν θέλετε, δηλαδή, αυτό που λέμε σήμερα παγκοσμιοποίηση, μία πολυεθνική εταιρεία το είχε εφαρμόσει μέσα από τις δικές της ροές δεκαετίες πριν εμείς το καταλάβουμε και πριν γενικευτεί σαν ένα συνολικότερο μοντέλο. Στα ποια έχει στο μυαλό? Πολλές εταιρείες. Πάρα πολλές επιχειρήσεις. Ναι, έλεγα, νομίζω πεις μία εταιρεία. Τώρα, για να συμπληρώσουμε αυτή την πινελιά των πολυεθνικών εταιριών, δεν έχουν ιδιοκτήτη. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, παύλα ιδρυτής, ο οποίος ελέγχει την εταιρεία. Η ιδιοκτησία είναι σπασμένη σε χιλιάδες μικρομετόχους. Ναι. Στην πραγματικότητα διοικείται από κάποια στελέχη, τα οποία παίρνουν υπέρογκους μισθούς και ελέγχουν την πορεία της εταιρείας, αυτή που λέμε το management. Το management είναι ένα αυτοδιονυζόμενο group, το οποίο ελέγχει και διοικεί την εταιρεία. Οι εταιρείες αυτές έχουν αρκετά κέρδη, έτσι ώστε να μην χρειάζονται χρηματοδότηση εξωτερική, δηλαδή αυτοχρηματοδοτούνται από τα κέρδη τους. Μπορεί κάποιες φορές να πάρουν κάποια δάνεια τα οποία δεν χρειάζονται πραγματικά, κάνουν κάποιες διευκολύνσεις που μπορεί να έχουν, δεν χρειάζονται χρηματοδότηση. Ναι, για κάποιους λόγους, αλλά στην ουσία χρηματοδοτούνται από τα κέρδη τους. Και έχουν την τάση, επειδή μεγαλώνουν πάρα πολύ σε όγκο, μια τέτοια εταιρεία σήμερα έχει πια, πολύ συχνό είναι, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Μεγαλώνει λοιπόν η πολιτική τους και η χρηματοδοτική τους δύναμη από τη μία μεριά, που είναι καλό για αυτές τις ίδιες, αλλά και η περιπλοκότητα και η δυσκολία διοίκησης επίσης αυξάνει. Έτσι. Για να το αντιμετωπίσουν αυτό, αυτές οι επιχειρήσεις πλέον εκχωρούν την πραγματική παραγωγή σε μικρές υπεργολαβικές εταιρείες που το κάνουν αυτό για ένα κομμάτι ψωμί, και οι ίδιες κρατάνε όλα τα στρατηγικά κομμάτια που είναι τα μη παραγωγικά. Ποια είναι αυτά τα κομμάτια που κρατάει μια πολυεθνική επιχείρηση σήμερα? Το παιχνίδι της χρηματοδότησης και των μετοχών, το παιχνίδι του marketing και των πωλήσεων, της μείωσης των φορολογικών καταβολών παγκόσμια και των πολιτικών πιέσεων.
Στην ουσία αυτό είναι μια πολυεθνική εταιρεία σήμερα. Την πραγματική παραγωγή την έχει εκχωρήσει σε μικρές υπεργολαβικές εταιρείες, οι οποίες είναι ένας αστερισμός που έχει μπει στο δικό της σχεδιασμό. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν είναι μόνο οι ίδιες, είναι και όλες οι οποίες κρέμονται, οι δορυφόροι που μπαίνουν στο δικό τους σχεδιασμό. Αυτή λοιπόν είναι μία από τις εξελίξεις του σύγχρονου, ας πούμε, του σύγχρονου οικονομικού συστήματος. Τώρα, για να γυρίσουμε στο θέμα της ανάδυσης εικόνας του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Του χρηματοπιστωτικού... Έχουμε μείνει στα 70. Μάλιστα. Έτσι, ωραία. Εκεί έχουμε την πετρελαϊκή κρίση. Έχουν συμβεί μερικά γεγονότα οικονομικά. Ένα από αυτά είναι ότι έχουν δημιουργηθεί τεράστιες, να το πω έτσι, λίμνες δολαρίων εκτός Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα το κουβεντιάσουμε ενδεχομένως και λίγο αργότερα αυτό, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βγήκανε με μεγάλη διαφορά ως η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου. Μάλιστα. Και μάλιστα μια πλεονασματική οικονομία στο εξωτερικό της εμπόριο, που έκανε πολύ μεγάλες εξαγωγές. Αυτό αρχίζει και αντιστρέφεται. Πούλεγε όπλα και στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Δηλαδή, αυτό ήδη από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τον πρώτο και όλο. Ήδη από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πούλεγε όπλα, και... πριν μπει η ίδια, πούλεγε όπλα και στους δύο. Γιγαντώθηκε έτσι η βιομηχανία της. Η ίδια στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάλι εκτινάχθηκε η βιομηχανία της, χωρίς να έχει τις καταστροφές του πολέμου που γνώρισαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα βγήκε από τους δύο πολέμους ένας βιομηχανικός γίγαντας, χωρίς τα πλήγματα των υπόλοιπων, και ηγήθηκε και πολιτικά και οικονομικά και διπλωματικά και με κάθε τρόπο της Δύσης. Ωστόσο, για λόγους τώρα που δεν έχει ίσως σημασία να αναφέρουμε, η αμερικανική οικονομία γύρω στο 70, 71-72 γυρίζει από πλεονασματική, στο εμπορικό συζύγιο πάντα, σε ελληματική. Αρχίζει δηλαδή να εισάγει πιο πολλά από όσα εξάγει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται κάποιες τεράστιες λίμνες δολαρίων εκτός Αμερικής. Αυτά που λέγαμε ευρωδολάρια, πετροδολάρια. Τι είναι αυτά τα ευρωδολάρια και τα πετροδολάρια? Είναι το χρηματικό αντίστοιχο του πλεονάσματος, έτσι, που είχαν οι χώρες οι αραβικές από τις εξαγωγές πετρελαίου. Άρα έδιναν πετρέλαιο, τους έμεναν δολάρια. Και οι ευρωπαϊκές έδιναν βιομηχανικά προϊόντα, και η Ιαπωνία, η Ιαπωνία, η Γερμανία κυρίως, έδιναν βιομηχανικά προϊόντα, συσσόρευαν δολάρια. Δημιουργήθηκαν λοιπόν κάποιες μεγάλες λίμνες δολαρίων, οι οποίες έπρεπε κάπως να διοικητευθούν. Με την πετρελαϊκή κρίση, οι άλλες χώρες του κόσμου ήρθαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί εισήγαγαν πετρέλαιο πολύ ακριβότερο, άρχισαν να έχουν εμπορικά ελλείμματα και ξεκίνησε ένας μεγάλος δανεισμός του Νότου, του παγκόσμιου Νότου, Αφρική, Λατινική Αμερική και ο υπόλοιπος Νότος, με δολάρια, τα οποία γύριζαν πάλι στην Αμερική ως επενδύσεις και ξαναδανείζονταν προς τον τρίτο κόσμο. Άρχισαν λοιπόν κάποιες ροές κεφαλαίων μεγάλου όγκου, που τα επιτόκια το 1979 ανέβηκαν. Αυτό θεωρήθηκε μια πραξικόπημα με μια έννοια, έτσι. Άρα πλέον δεν συνέφερε να βάζεις τα λεφτά σου στην παραγωγή, είχες μια... Γιατί έπαιρνες να κερδοφορούσες περισσότερο να τα βάζεις στην τράπεζα. Μέσω των δανείων που έδινες. Έτσι. Και των δανείων που έπαιρνες από τις καταθέσεις σου. Ναι. Και αυτό ήταν μια αναβάθμιση του ρόλου του χρηματοπιστωτικού τομέα, που μέσα από αυτές τις συγκυρίες που αναφέρουμε, αλλά και για λόγους πολύ δομικότερους, που ήταν ότι μέσα από αυτό διασφαλίστηκε και πάλι η κερδοφορία του συστήματος. Γιατί τι γίνεται? Όταν ο κόσμος με τη λιτότητα δεν έχει να καταναλώσει, εσύ όμως πρέπει να συνεχίσεις να πουλάς, αντί να τους αυξήσεις τους μισθούς και να μειώσεις τα κέρδη σου, αρχίζεις και να τους δανείζεις. Άρα αρχίζει και ένας καταναλωτικός δανεισμός που πριν δεν υπήρχε, αυτό γύρω στο 80, καταναλωτικός, στεγαστικών δανείων κτλ, που η οικονομία συνεχίζει να κινείται με δανεικά.
Τώρα, ο καταναλωτικός δανεισμός είναι ποιοτικά διαφορετικός από τον επιχειρηματικό δανεισμό. Ο επιχειρηματικός δανεισμός σε νορμάλ συνθήκες είναι ένας υγιής δανεισμός. Οι επιχειρήσεις μέσω των κερδών τους, έτσι αν όλα πάνε καλά, μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια. Όμως ένας καταναλωτικός δανεισμός, ο οποίος λειτουργεί σαν ένα συμπλήρωμα ενός ανεπαρκούς εισοδήματος, δεν μπορεί ποτέ να αποπληρωθεί. Προεξοφλεί το μέλλον. Ακριβώς, προεξοφλεί το μέλλον. Άρα μπαίνουμε σε μία, σε μία κατάσταση χωρίς επιστροφή, όπου νέα δάνεια πρέπει να δίνονται για να πληρωθούν τα παλιά, και όλο αυτό το πράγμα οδηγεί σε μία διαρκή γιγάντωση της χρηματοπιστωτικής σφαίρας. Χωρίς να πούμε περισσότερα, καταλαβαίνουμε λίγο αυτό το μηχανισμό. Βεβαίως. Υπήρχαν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που πάντα αγωνίζονταν. Ας ακούσουμε για κάποιον από αυτούς. Τραγουδάει ο Πάνος Τζαβέλας ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της αριστεράς. Ένα επικό τραγούδι, θα λέγαμε, για τον αγωνιστή επαναστάτη Μιχάλη Μπετζετάκο, που η απόδρασή του το 1932 από τις φυλακές Σύγκρου έγινε θρύλος. Λοιπόν, συνεχίζουμε, συζητάμε με τον Νίκο Προγούλη και λέμε λοιπόν πως είμαστε στην ιστορία της, του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Ναι, φτάσαμε στο σημείο που λέγαμε ότι αρχίζει και διωγγώνεται το χρέος των επιχειρήσεων, των οικοκυριών, των κρατών κτλ. Το πρόβλημα που υπάρχει τώρα πια δεν είναι το ύψος των κερδών. Οι επιχειρήσεις κάνουν τεράστια κέρδη. Ξεκίνησαμε να μιλάμε γι' αυτό και στην αρχή. Το πρόβλημα είναι ποια είναι η ποιότητα αυτών των κερδών. Αυτά τα κέρδη τι αντιπροσωπεύουν. Έχει πληγεί δηλαδή η αξιοπιστία του χρήματος του ίδιου. Γιατί το χρήμα σήμερα πια, όπως ξέρουμε, είναι πιστώσεις που θα πληρωθούν υποτίθεται με νέες πιστώσεις. Έτσι, άρα λύνουμε το πρόβλημα του κέρδους ποσοτικά, αλλά ποιοτικά τα κέρδη πάντα κινδυνεύουν. Αν θέλετε, αυτό που λέμε λιτότητα, που βεβαίως έχει πολλούς ρόλους, με μία έννοια περιφρουρεί την αξία του χρήματος, το οποίο χωρίς λιτότητα θα είχε απαξιωθεί ταχύτατα. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται κατανοητό. Έτσι. Από τη στιγμή που κάποιος μπορεί να πάρει ένα δάνειο και να καταναλώσει και να μην το πληρώσει, αυτό θα έφερνε μια ταχύτατη πτώση της αξίας του χρήματος, αν δεν υπήρχε ένας μηχανισμός λιτότητας που όχι μόνο πιέζει να πληρωθούν τα δάνεια, αλλά και να κοπούν και κάθε είδους κατανάλωση. Η οποία, αν φαινόταν ελεύθερη, θα έφερνε μια απαξίωση του χρήματος, άνω δηλαδή των τιμών κτλ. Άρα η λιτότητα μπορεί να ειδωθεί και με μια τέτοια οπτική, σε μια περίοδο που η αξία του χρήματος πραγματικά είναι υπονομευμένη. Η λιτότητα, άρα μια πολιτική παρέμβαση χρειάζεται για να στηριχθεί η αξία του χρήματος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό γίνεται κατανοητό. Και τιμωρίες σε αυτούς που δεν πληρώνουν τα δάνεια. Ναι, τα δάνεια και περικόπτεις με κάθε τρόπο της συντήρησης. Πλήττει η καρδιά του καπιταλισμού, του χρηματοπιστωτικού, που είναι η πίστη. Αυτό νομίζω. Ναι, όχι μόνο. Το ίδιο το χρήμα. Δηλαδή, το ίδιο το χρήμα, δύο πυλώνες. Θεωρώ ότι δύο από τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού μας συστήματος είναι το χρήμα και η εργασία. Στη σημερινή κατάσταση και οι δύο έχουν πληγεί πάρα πολύ. Η μία εργασία έχει απαξιωθεί, το βλέπουμε ότι τελείως. Το πιο φτηνό πράγμα. Το πιο φτηνό πράγμα είναι αυτό, την εργασία. Και από την άλλη μεριά έχει πληγεί η ίδια η εξοπιστία του χρήματος, όπου επιστρατεύονται πολιτικά μέσα για να στηριχθεί. Και αν θέλετε, για να κάνουμε ένα κύκλο και να το κλείσουμε με το ξεκίνημά μας, στην αρχική υγιή και απροβλημάτιστη φάση του καπιταλισμού είδαμε ότι ο καπιταλισμός παρετήθηκε από την πολιτική βία για να μπορέσει όλα να τα κάνει με την οικονομική. Με τους οικονομικούς μηχανισμούς. Βλέπουμε σήμερα ότι έχει εξαντληθεί αυτή τη δυνατότητα και επιστρέφει στην πολιτική βία. Έτσι. Γιατί όλο αυτό που λέμε λιτότητα ή που λέμε χρέος, το χρέος είναι μια νομική έννοια. Έτσι. Δεν είναι πλέον οικονομική. Αν θέλει κάποιος, μπορεί να το δει ως εξής. Οικονομική είναι η άνηση συναλλαγή. Ένα μέρος κερδίζει, ένα μέρος χάνει. Όταν λοιπόν αυτό κάποιος δεν μπορεί να αποπληρώσει, δεν μπορεί να σταθεί, εδώ πέρα σταματάει η οικονομική σχέση. Όταν συνεχίζεται μέχρι να αποδηλωθεί πλήρως, αυτό είναι πια μια νομική σχέση.
Άρα ο καπιταλισμός ξαναγυρνάμε σε μια προσφυγή, σε πολιτική βία, αν θέλεις, για να συνεχίσει το οικονομικό σύστημα να πάει λίγο παρακάτω. Έτσι. Και μπορούμε να το δούμε ότι αυτή η πολιτική βία σήμερα έχει ενταθεί σε κάθε πεδίο. Ενώ μιλάμε και λέμε για μικρότερο κράτος, για ελευθερία οικονομική κτλ., στην πραγματικότητα υπάρχει ένας πολύ συστηματικός έλεγχος της παραγωγής παγκόσμια, διότι πολύ μεγάλες εταιρείες έχουν δεσμεύσει τους παραγωγικούς συντελεστές με ένα περίπλοκο δίκτυο επιδοτήσεων, απαγορεύσεων, προτύπων παραγωγής και συμμόρφωσης, τάχα περιβαλλοντικών κανόνων, γραφειοκρατίας, φορολογίας. Είναι πάρα πολύ ελεγχόμενη η οικονομική δραστηριότητα από λίγους μεγάλους παίκτες. Και όλοι αυτοί οι έλεγχοι, για να μπορέσουν να εφαρμοστούν, χρειάζονται πολύ ισχυρή πολιτική, κρατική δηλαδή, ισχύ, η οποία τις επιβάλλει επάνω στην κοινωνία. Έτσι, δεν είναι οικονομικός ο λόγος μόνο που λέμε σήμερα ότι 200 εταιρείες ελέγχουν το 80% της παραγωγής. Έτσι, αυτό δεν είναι οικονομική η λόγη. Χρειάζεται τεράστια ποσά κρατικής παρέμβασης για να μπορέσει να γίνει αυτό. Άρα γυρίζω πάλι να κλείσω και να πω ότι σήμερα ο καπιταλισμός βασίζεται όπως και πολύ στην πολιτική βία. Έτσι. Αυτό είναι καθαρό. Υπάρχει ένας μύθος μεγάλος και το πιστεύει πάρα πολύς κόσμος, ότι ο καπιταλισμός και τα λοιπά, ο νεοφιλελευθερισμός αφήνει ελεύθερη, ας πούμε, την οικονομία. Η ελευθερία των αγορών ρυθμίζει το σύστημα. Ακριβώς, αγορές. Αν δεν υπήρχε, το είδαμε και με τη Lehman Brothers και τη μεγάλη κρίση του 8, αν δεν υπήρχαν τα κράτη να στηρίξουν τις τράπεζες, θα είχε καταρρεύσει το σύστημα. Προφανώς. Και το είπες προηγουμένως, Νίκο μου, ότι δηλαδή τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ο καπιταλισμός στην ύπαρξη των κρατών. Ναι. Δεν μπορεί. Των αυταρχικών κρατών εδώ. Ναι, φυσικό. Εννοείται. Γιατί αυτό είναι και ο σχισμός. Ναι. Σήμερα πια βεβαίως ο σχεδιασμός γίνεται σε υπερκρατικό επίπεδο μέσα από οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΝΑΦΤΑ, ξέρω εγώ, στην Αμερική κτλ. Και τα εθνικά κράτη είναι οι μοχλοί που περνάνε αυτή την πίεση και αυτόν τον σχεδιασμό στις κοινωνίες τους. Γιατί και ο συσχετισμός εξουσίας τώρα είναι πάρα πολύ βαραίνει υπέρ φυσικά του κεφαλαίου. Τώρα πολύ περισσότερο από το κεφαλαίο. Καμία σχέση. Μάλιστα. Οπότε η κρατική παρέμβαση δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο στη λειτουργία και των πολυεθνικών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το έτσι. Βεβαίως, δηλαδή, είναι αυτό που κατηγορούν είναι αυτό που έχουν πιο πολύ ανάγκη, ας το πούμε. Μόνο που περνάνε το επίπεδο της διαχείρισης σε ένα υπερκρατικό επίπεδο, όπως λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΠΟΕ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, σε ακριβώς, μηχανισμούς τέτοιους, σε υπερεθνικούς οργανισμούς, οι οποίοι επιβάλλουν σιγά σιγά όλη αυτή τη λογική και όλα τα επιμέρους μέτρα στις κοινωνίες μέσω των εθνικών κρατών. Και όλο και περισσότερο φεύγει από το λαό η εξουσία, η παραμικρή. Γιατί αυτοί οι μηχανισμοί είναι τόσο μακρινοί από το λαό και δεν έχουν κανένα πολιτικό κόστος. Παίρνουν τις αποφάσεις τους και απλώς μεταφέρουν από τους σημάντες μεταβίβασης που λέγονται εθνικά κράτη ή κράτη σήμερα, γίνεται αυτή η τρέλα. Ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Άρη τώρα ή λίγο αργότερα. Συγγνώμη. Και είμαστε 10 λεπτά αργότερα. Ναι. Σύμφωνα με την κονσόλα. Συγγνώμη. Μιλήσαμε για το ρόλο του δολαρίου. Στοιχειοδός αρχίσαμε να λέμε. Γιατί είπαμε για τη συσσόρευση των δολαρίων. Πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να ηγεμονεύουν τον πλανήτη χωρίς να αποπληρώνουν το χρέος τους. Ναι. Πώς να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει εσείς νομίζετε. Πώς, ας πούμε, αυτά τα δάνεια, πώς φτάσανε να πήξει έτσι, το σύστημα ή ακόμα δεν έχει φανεί, δηλαδή, ή να δημιουργηθεί κρίση ίσως από όλο αυτό. Πώς θα το λες, δηλαδή, είμαστε στο σημείο που έχουμε πάρει πάρα πολλά καταναλωτικά δάνεια, έτσι, ο κόσμος, δηλαδή, που έχουμε δεν έχει να τα αποπληρώσει. Έχουμε προεξοφλήσει την μελλοντική εργασία. Μάλιστα. Και αγοράζουμε τη σημερινή παραγωγή με εργασία του μέλλοντος. Αυτή είναι χοντρικά η ιστορία. Ναι. Τώρα, αυτό είναι είναι μια διαδικασία πάρα πολύ ασταθής. Έτσι, προς το παρόν, λίγος πολύ συνεχίζει, αλλά κανείς δεν ξέρει για πόσο. Είχαμε κάποια σημάδια το 2008.
Δεν άλλαξε κάτι, δεν λύθηκε τίποτα. Σε μια τεράστια καταστροφή κεφαλαίου, τρύπες δηλαδή που δημιουργήθηκαν, βουλώθηκαν με την φρέσκου χρήματος, αλλά στην ουσία δεν έχει αλλάξει κάτι. Έτσι. Όλο αυτό στηρίζεται στην πραγματικότητα από τη λιτότητα και από μια πίστη σε ένα σύστημα ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί. Εδώ βρισκόμαστε τώρα. Είμαστε σε μια σταθή ισορροπία που δεν ξέρουμε πώς θα. Σίγουρα δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Αυτό είναι το μεγάλο. Είναι το μόνο βέβαιο. Θα προέβλεπες για το άμεσο μέλλον. Δηλαδή, βλέπουμε να έχει το παγκόσμιο ΑΕΠ να είναι 65-70 τρισεκατομμύρια δολάρια και ο δανεισμός, το χρέος, τα ομόλογα και όλα αυτά τα πράγματα είναι γύρω στα 250, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μπορεί και περισσότερο. Και περισσότερο. Ναι, ναι. Αυτό μέχρι που μπορεί κοίταξε, να πάει. Κοίταξε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Όσο μπορεί αυτό το χρήμα, το τεράστιο, να κινείται μέσα στη δική του σφαίρα, χωρίς να βγαίνει ή να βγαίνει με τη στρόφιγγα και ελεγχόμενα στον πραγματικό κόσμο της οικονομίας, αυτό μπορεί να συνεχίζει. Αλλά αυτή η σχέση μπορεί να χαλάσει. Δηλαδή, όταν λες να βγαίνει, να αγοράσει υλικά. Ακριβώς. Όσο κινείται μέσα σε αυτό το κύκλωμα και δεν παρεμβαίνει στην πραγματική οικονομία, εντός εισαγωγικών έχει καλώς. Όταν όμως βγει. Είναι μονόπολη δηλαδή. Όταν γίνει ένα ξεκίνημα και βγει στην πραγματική οικονομία για να ελέγξει πραγματικούς πόρους, εκεί πια τα πράγματα θα βγουν εκτός ελέγχου. Άρα ο λόγος για τον οποίο δεν βλέπουμε ακόμα μια τέτοια κατάρρευση είναι γιατί πρόκειται για ένα κύκλωμα που λειτουργεί ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοαναφορικά και ψιλοανεξάρτητα. Αλλά αυτό είναι ένας κίνδυνος που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια όλης της κοινωνίας. Γιατί αυτά τα χρήματα στην πραγματικότητα είναι απαιτήσεις, επάνω σε πραγματικούς πόρους, σε πραγματικά υλικά αγαθά. Το ότι αυτοί που τους ελέγχουν ακόμα δεν έχουν κινηθεί έτσι, είναι κάτι που. Ναι. Αυτό που λέμε φούσκα σαν ορολογία. Ναι, ναι. Θες να μας το εξηγήσεις εσύ καλύτερα. Φούσκα λέμε γενικά την άνοδο των αξιών μιας αγοράς ή κάποιων προϊόντων πάνω από την πραγματική τους αξία. Τώρα αυτό, με απλά λόγια αυτό είναι. Αυτό είναι. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι. Μπορεί να αφορά τις τιμές της τουλίπες στην Ολλανδία το 17ο αιώνα. Μπορεί να αφορά έργα τέχνης, μπορεί να αφορά μετοχές, μπορεί να αφορά ολόκληρες αγορές, ακίνητα. Μπορεί να αφορά τομείς της υψηλής τεχνολογίας. Τα πάντα μπορεί να αφορά. Είναι μια διόγκωση των τιμών και της υποτιθέμενης αξίας κάποιων προϊόντων που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα με κανένα τρόπο που μπορούμε να το μετρήσουμε. Έτσι. Και όλο αυτό το εικονικό χρήμα που συσσωρεύεται μέσω των δανείων και των επιτοκίων και των τόκων, ας πούμε, αυτό έχει κάποιον όρο. Να συμπληρώσω στην ερώτησή σου, συγκολοκτήρωσέτε και να μας πει. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Τι είναι όλο αυτό, ο εικονικός πλούτος, δεν το έλεγες φούσκα που μπορεί να σπίσει. Επειδή δεν έχει αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία. Ότι είναι πολύ περισσότερο από την πραγματική οικονομία, έτσι. Ναι. Θέλω να πω αυτό. Ότι μια απάντηση του συστήματος ενδεχομένως να είναι η δημιουργία εμπράγματης βάσης σε αυτό το χρήμα. Η ρευστοποίηση των κρατών, η ένταξη στην εμπορευματική παραγωγή, στην εμπορευματική κυκλοφορία, με συγχωρείτε, των δασών, του αέρα, του νερού, των εθνικών οδρόμων, των λιμανιών, των αεροδρομίων, της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, δεν είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί εμπράγμα βάση στη φούσκα. Ακριβώς. Το εμπράγμα το αντίστοιχο, αυτό, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Πια, για να πάρει κάποια αξία πρέπει να δημιουργηθεί αντίστοιχη. Ακριβώς. Άρα τα πάντα γίνονται αντικείμενα αγοραπολισίας και
Τώρα, αυτό το κομμάτι που έχω θίξει τελευταία στο βιβλίο μου και ενδεχομένως σχετίζεται με το δολάριο. Για να μην κόψουμε αυτό. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Αυτό είναι πολύ, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Ναι, 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 το πιο σημαντικό. Για το ρόλο της Αμερικής, ναι, στην οικονομία, είναι τρομερό. Ίσως και στην πολιτική, βέβαια. Αναρωτιέται κανείς τι σημαίνει στα αλήθεια να είσαι στους στρατούς των υπεριαλιστών. Να τι απαντούν, η status quo. In the army now. Νομίζω ότι είναι η ώρα να δούμε πού στηρίζεται η δύναμη των Ηνωμένων Πολιτικών, η ηγεμονία τους, τουλάχιστον η μέχρι σήμερα η ηγεμονία τους. Είναι μόνο η πολιτική και η στρατιωτική τους δύναμη. Και ακόμα περισσότερο, μήπως πίσω από την πολιτική και στρατιωτική δύναμη υπάρχει κάτι άλλο που τις ενισχύει. Νομίζεις, Νίκο, ότι το δολάριο παίζει ένα τέτοιο ρόλο? Ναι, όντως εκεί θα καταλήγαμε. Να πούμε ότι ιστορικά ο καπιταλισμός είχε πάντα μία ηγέτιδα δύναμη. Στο αρχικό του στάδιο ήταν η Ολλανδία, έγινε μία αλλαγή φρουράς και ήταν η Αγγλία, και μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ολοκάθαρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η χώρα που ηγείται του καπιταλιστικού συστήματος. Ωστόσο, η ερώτηση είναι σήμερα ισχυρότερες από ποτέ, όπως πολλοί υποστηρίζουν, ή η θέση τους έχει υπονομευθεί? Εγώ ξεκινάω και μου έχει κάνει εντύπωση μία ομιλία που έκανε ο Ομπάμα όσο ήταν ακόμα πρόεδρος. Το διάβασε το βιβλίο σου. Ναι, ναι, ναι. Όπου υποστήριζε, δίνοντας ορισμένα στοιχεία, ότι όποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα έχουν τη μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο, έτσι, από ποτέ στην ιστορία τους. Και ναι, ναι. Είτε δεν καταλαβαίνει την ιστορία, είτε παρασύρεται από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Και έδινε μερικά στοιχεία ότι έχει ένα τεράστιο ΑΕΠ, ότι έχει ξεπεράσει τις κρίσεις, ότι όλοι οι επιστήμονες, επιχειρηματίες συνοστίζονται στα σύνορα για να μπουν στην Αμερική και να δουλέψουν εκεί, να προσφέρουν εκεί, πανεπιστημιακοί, το ένα το άλλο. Έχει μια τεράστια στρατιωτική υπεροπλία, βάσεις στρατιωτικές σε όλο τον κόσμο, συμμάχους και διπλωματική ισχύ όσο ποτέ καμία άλλη αυτοκρατορία δεν είχε στο παρελθόν, κτλ. Κτλ. Αυτή είναι μια εικόνα. Αν τώρα κάποιος δει πού οφείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την κυρίαρχη θέση που έχουν σήμερα στον κόσμο, θα δει πολύ εύκολα ότι δεν οφείλεται στην πραγματική τους παραγωγή. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη δεκαετία του 70, το αναφέραμε και νωρίτερα, έχουν σταματήσει, ήταν μια πλεονασματική χώρα, είναι μια χώρα που κυρίως εισάγει. Και εισάγει βιομηχανικά προϊόντα. Μας κάνει εντύπωση, γιατί είναι μια χώρα ψηλής τεχνολογίας που παράγει τα πάντα, μπορεί να παράξει τα πάντα. Εν τούτης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει κάνει τεράστιες εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων. Εδώ μια τέλεια. Γιατί. Ωραία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τους πόρους και την τεχνογνωσία να παράξουν οτιδήποτε χρειάζονται. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωστόσο, σήμερα στον καπιταλισμό το μπορώ να παράξω δεν αναφέρεται στην τεχνική δυνατότητα που έχεις να παράξεις, αλλά στην ανταγωνιστική δυνατότητα που έχεις να παράξεις. Βεβαίως και μπορεί να παράξουν τα πάντα, αλλά σε τιμές πολλαπλάσιες των τιμών με τις οποίες εισάγουν από την Κίνα, την Ινδία, το Πακιστάν και άλλα μέρη. Άρα λοιπόν, κάνοντας εισαγωγές φτηνών βιομηχανικών ειδών, τα οποία αν τα παρήγαγαν εγχώρια με τα κοστολόγια που έχουν οι ίδιες, θα τους κόστιζαν πολλαπλάσια, εισάγουν με αυτόν τον τρόπο ένα τεράστιο ποσό υπεραξίας, για να χρησιμοποιήσουμε ένα μαρξιστικό όρο, οι οποίες μέσα στη χώρα τους δεν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν. Έτσι λοιπόν, εισάγουν προϊόντα που αν ίδιοι τα παρήγαγαν θα κόστιζαν πολλαπλάσια. Έτσι. Και δεν του συμφέρει, έτσι. Δεν θα έβγαινε κέρδος. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουν να συντηρήσουν τα κέρδη τους, χρειάζεται να πιέσουν τις τιμές κάποιων πολύ σημαντικών προϊόντων που χρησιμοποιούν, εισάγοντάς τα με πενταροδεκάρες από το εξωτερικό. Έτσι, από την Κίνα, λέω παράδειγμα, και από τους άλλους εμπορικούς εταίρους της Ασίας. Έτσι. Άρα λοιπόν, μπορούν να τα παράξουν τεχνικά, δεν μπορούν να τα παράξουν με οικονομική λογική, γιατί τους κοστίζουν περισσότερο να τα παράξουν. Έτσι προτιμάν να τα εισάγουν.
Αυτό τους κοστίζουν περισσότερο, συγγνώμη μωρέ Νίκο, ναι, ναι. Τους κοστίζουν περισσότερο και άρα σημαίνει ότι η βιομηχανική και η ολιγαρχία κερδίζει λιγότερα. Αν τα παρήγαγαν εγχώρια, θα είχαν μεγαλύτερο κόστος από το να τα εισάγουν φτηνά. Θα έπρεπε για να μπορέσει να γίνει μια παραγωγή μέσα στην Αμερική να περισσεύουν αρκετά κέρδη ώστε να ανακατανεμηθούν στις νέες βιομηχανίες που θα γινόντουσαν για να παράξουν εγχώρια αυτά που τώρα εισάγονται. Έτσι. Αν λοιπόν γίνονταν αυτή η ανακατανομή κερδών, γιατί για να δημιουργηθεί ένας βιομηχανικός τομέας καινούριος ή για να αναπτυχθεί ένας ήδη υπάρχον, το κάνει μόνο αν βγάζει κέρδος. Αν δεν βγάζει κέρδος, δεν γίνεται. Για να υπάρξουν κέρδη, πρέπει να γίνει μια ανακατανομή από κάποιους άλλους τομείς σε κάποιους καινούργιους βιομηχανικούς. Με λίγα λόγια, παιδιά, αυτό είπε ο Τραμπ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Άλλο το τι κάνει που δεν κάνει απολύτως τίποτα. Υποσχέθηκε ότι θα ξεκινήσει πάλι η αυτοκινητοβιομηχανία της Αμερικής, θα σταματήσουν εισαγωγές από άλλες χώρες. Αυτό με λίγα λόγια είπε. Θα μπορούσε να γίνει, Νίκο μου, αυτό είναι το ερώτημα τελικά. Βεβαίως και θα μπορούσε να γίνει, αλλά θα είχε κάποιους πολύ μεγάλους χαμένους. Θα είχε κάποιους κερδισμένους που θα ήταν η εργατική τάξη του Ντιτρόιτ, για παράδειγμα, και η αυτοκινητοβιομηχανία που λέγεται Chrysler, λέω ένα όνομα τώρα τυχαία. Θα είχε αυτούς τους κερδισμένους και κάποιους άλλους χαμένους. Άρα λοιπόν οι σχετισμοί δύναμης είναι τέτοιοι όπως φαίνεται στην Αμερική. Αυτό δεν φαίνεται. Και στην Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει αυτό, έτσι. Κάλλιστα. Παντού θα μπορούσε να γίνει. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μια στροφή, μια απομάκρυνση δηλαδή από αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση. Έτσι, η παγκοσμιοποίηση είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Ωραία. Άρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να γυρίσουμε στο δικό μας κομμάτι, κάνουν τεράστιες εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και η ερώτηση είναι πώς το πληρώνουν αυτό. Εδώ υπάρχει μια απάντηση εκπληκτική, η οποία είναι το παράγουν κόβοντας τζάμπα δολάρια. Με άρα κοπανιστό. Τώρα, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Η απάντηση είναι μόνο ο αδιαφιλονίκητος νικητής ενός μεγάλου πολέμου μπορεί να διαφυλάξει για τον εαυτό του το δικαίωμα να πληρώνει τα πάντα με δολάρια. Είχε ρωτηθεί κάποτε ο Greenspan, που είναι ένας κεντρικός τραπεζίτης ακριβώς της Fed της Αμερικής παλιότερα με τεράστια έγκλη, θα πληρώσουν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες το χρέος τους? Και απάντησε, ποτέ θα πληρώσουμε το χρέος μας, διότι θα κόψουμε νέα δολάρια. Το είχε πει απερίφραστα. Θα κόψουμε καινούργια. Φανταστείτε αν η Ελλάδα σε αυτή τη θέση, ναι, που θα μπορούσε το χρέος της, το έτσι, να το πλήρωνε το με δραχμές που θα έκοβε μόνη της. Ναι. Καταλαβαίνετε ποια είναι η δύναμη αυτού του όπλου. Άρα λοιπόν το πολύ μεγάλο όπλο της Αμερικής σήμερα είναι σε επίπεδο στρατιωτικής ισχύως ο στρατός της και οικονομικής το δολάριο. Η Αμερική μπορεί να εισάγει περίπου όλα όσα θέλει κόβοντας δολάρια και αναγκάζοντας τις άλλες χώρες να το αποδέχονται. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφέρει το δολάριο να είναι το σημαντικότερο παγκόσμιο αποθεματικό και το προτιμόμενο νόμισμα στις εμπορικές συναλλαγές. Όταν λοιπόν πετυχαίνεις αυτό το πράγμα, έχεις τεράστια πλεονεκτήματα. Το θέμα όμως τώρα είναι ότι υπάρχουν κάποιες χώρες αναδυόμενες, και αναφέρομαι κυρίως στη Ρωσία και την Κίνα και άλλες χώρες βεβαίως, οι οποίες προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτή τη δυνατότητα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν το δολάριο δέχεται πιέσεις και μπορούμε να πούμε διάφορα παραδείγματα, αλλά το σημαντικότερο είναι η προσπάθεια, τα λέω τώρα λίγο γρήγορα αλλά δεν έχει σημασία, η Αμερική κατάφερε για να στηρίξει το δολάριο, το οποίο πια δεν έχει κάλυψη σε χρυσό, έτσι, τώρα τα λέω λίγο γρήγορα, αυτό έγινε από το Πορτοπούτσι και μετά, κατάφερε να πετύχει όλα τα συμβόλαια πετρελαίου να γίνονται σε δολάρια, το οποίο σημαίνει ότι η αξία η οποία στήριζε το δολάριο ήταν τα πετρέλαια όλου του κόσμου. Αφού όλα τα συμβόλαια πετρελαίου γίνονται σε δολάρια, όποιος είχε δολάρια μπορούσε να τα μετατρέψει τα δολάρια του σε πετρέλαιο. Έτσι. Αυτό έγινε μέσα από συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία κυρίως, αλλά και πολέμους. Δηλαδή, όλοι οι πόλεμοι των ΗΠΑ στο Ιράκ, στη Λιβύη, παντού, μπορούν να ειδωθούν και μια δεύτερη ματιά ότι ήταν πόλεμοι οι οποίοι στήριξαν τη σχέση δολαρίου και πετρελαίου. Παιδιά, πιο σημαντικό, όχι για να
Βεβαίως και για να πάρεις τα πετρέλαια. Ναι, αλλά ναι, περισσότερο ναι, από ναι, αυτό, για να μην διαταραχθεί η σχέση, το δέσιμο δολαρίου και πετρελαίου. Έτσι, όποια χώρα απειλούσε να κάνει συμβόλαια πετρελαίου σε άλλο νόμισμα, η Αμερική της έκανε επίθεση. Έτσι. Όμως σήμερα έχουν ξεκινήσει κάποιες συναλλαγές πετρελαίου και άλλες μεγάλες εμπορικές συναλλαγές να γίνονται σε άλλα νομίσματα. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τις ΗΠΑ και έχω την εντύπωση ότι ένας τρόπος για να ερμηνευτεί η αμερικανική επιθετικότητα είναι ότι προσπαθούν με πολέμους να στηρίξουν αυτή την προνομιακή θέση που έχουν στην παγκόσμια οικονομία, να μπορούμε δολάρια να αγοράζουν τα πάντα. Εντάξει. Σήμερα βλέπουμε και το κινέζικο γουάν και το ρούβλι να απειλούν ότι θα κυκλοφορήσουν με κάλυψη σε χρυσό. Χρυσού, έτσι. Και πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, όλα αυτά είναι, είναι απειλές ώστε για το αμερικάνικο δολάριο, το οποίο θα μπορούσε να αντικατασταθεί με ένα άλλο αποθεματικό που μάλιστα θα έχει κάλυψη και σε χρυσό. Ειδικά αν αρχίσουν οι συναλλαγές πετρέλαιου να γίνονται σε άλλα νομίσματα. Όλα αυτά. Άρα λοιπόν οι ΗΠΑ είναι σε τεράστια πίεση και για να αμυνθούν εντός εισαγωγικών επιτίθενται σε όλο τον κόσμο με τη στρατιωτική τους δύναμη. Το ευρώ. Το ευρώ είχε παίξει τουλάχιστον μέχρι την κρίση. Ναι, ναι. Είχε παίξει και αυτό το ρόλο ενός αποθεματικού νομίσματος. Ναι, ναι. Ναι. Με την αμερικανική συνένεση ή όχι. Όπως εγώ το καταλαβαίνω και βεβαίως δεν μπορώ να πω ότι έχω το αλάθητο, ναι, με αμερικανική συνένεση το παγκόσμιο αποθεματικό μοιράστηκε ανάμεσα στο δολάριο και το ευρώ. Το ευρώ πήρε ένα περιορισμένο κομμάτι. Δεν αντικατέστησε ούτε ποτέ το δολάριο. Ούτε στο πετρέλαιο, με τίποτα. Όχι, με τίποτα. Πήρε ένα κομμάτι ως παγκόσμιο αποθεματικό και έμεινε εκεί. Όπως εγώ το καταλαβαίνω, ήταν με μία συνένεση αυτό το πράγμα. Ναι, θέλω να πω όμως κάτι εδώ το οποίο ας κρατήσουμε και λίγο παραπάνω, ναι, ναι. Ας βγούμε και λίγο έξω από τον χρόνο. Είναι πάντοτε επικίνδυνο να επιχειρήσεις να κάνεις προβλέψεις, πάντα διαψεύδεσαι, κανείς δεν μπορεί να δει το μέλλον. Ωστόσο είναι πιθανό ότι αυτό που βλέπουμε με τα λεγόμενα cryptocurrencies, έτσι, Bitcoin και τα λοιπά. Το Bitcoin και άλλα τέτοια που είναι πια πάρα πολλά, είναι μία ενδυνάμει απειλή για την κυριαρχία του δολαρίου. Όχι μόνο εταιρείες αλλά και εθνικές κυβερνήσεις πια ποντάρουν σε νέα νομίσματα τέτοιου τύπου για να απαλλαγούν από την καταδυνάστευση του δολαρίου και να μπορέσουν να βγουν πάλι στην παγκόσμια οικονομία. Αναφέρω ένα πολύ πρόσφατο ότι η Βενεζουέλα ανέφερε ο Μαδούρο, έτσι, πολύ πρόσφατα. Το διάβασα και εγώ. Έτσι, ναι. Τη δημιουργία ενός νέου τέτοιου ιντερνετικού νομίσματος το οποίο θα υποστηρίζεται από 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, τα οποία η χώρα διαθέτει. Έτσι, το Bitcoin δεν έχει κάλυψη από τίποτε. Ωστόσο, κάποια καινούργια τέτοια cryptocurrencies, έτσι, ιντερνετικά νομίσματα, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν και μια κρατική στήριξη και μια κρατική εγγύηση, θα μπορούσαν να αλλάξουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με αυτά τα νομίσματα, τα ιντερνετικά νομίσματα, σαν το Bitcoin. Δεν θέλω να πω. Αλλά συνολικά αυτή η οικογένεια των νέων νομισμάτων, τα οποία είναι χωρίς τράπεζες, είναι απευθείας συναλλαγές μεταξύ δύο συμβαλωμένων, χωρίς τη μεσολάβηση, θα μπορούσαν να είναι μια απειλή για το δολάριο και πολλοί ποντάρουν σε αυτό. Μπορείς να φανταστείς, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω για αυτά τα νομίσματα, τα κυβέρνητα νομίσματα, αλλά θα μπορούσες να φανταστείς ένα κόσμο και να μας πεις με αδρές γραμμές, αν μπορείς να το φανταστείς, όπου δεν κυριαρχεί το δολάριο. Τι θα μπορούσε να... Δηλαδή, πώς θα ήταν ο κόσμος. Εννοείς, άρα χωρίς το δολάριο. Ναι, αν δεν υπήρχε το δολάριο ως αποθεματικό νόμισμα.
στο εγγύς μέλλον. Αν δηλαδή οι Αμερικανοί χάσουν αυτή την πρωτοκαθεδρία, που ναι, υποθέτω ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά να μην τη χάσουν, πολέμους και ίσως και με τον Κιμ Γιονγκούν παίζουν τέτοια παιχνίδια και με τη Βόρεια Κορέα κτλ. Πώς θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι λίγο μεγάλο αυτό. Είναι μεγάλο. Πολύ παραγωγικό έτσι κι αλλιώς. Πού να το πιάσει, δεν ξέρω αν. Όχι, απλώς θα έλεγα η λογική λέει ότι το δολάριο σταδιακά θα υποχωρεί σαν παγκόσμιο αποθεματικό και σαν νόμισμα συναλλαγών. Και θα αντικαθίσταται κυρίως σε τοπικές αγορές, π.χ. ασιατικές αγορές, να δώσω ένα παράδειγμα, από το Yuan. Ναι, το καταλαβαίνω. Έτσι, το πρακτικό, αλλά λέω ταυτόχρονα το πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό κενό που θα αφήσει. Αυτό λέω ότι γίνεται. Αυτό θα είναι τρομακτικό για την Αμερική. Δεν μπορεί να το αφήσει να γίνει, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να χρηματοδοτεί τους εξοπλισμούς της, τους πολέμους της και τα πάντα. Και την πολιτική της επιρροή. Και την πολιτική της επιρροή. Έτσι. Θα είναι τρομακτικό για την Αμερική να χάσει το δολάριο αυτή την δύναμη που έχει. Βέβαια, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να γίνει και μια μεγάλη σύραξη λόγω των πυρηνικών. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή κάπου. Ελπίζουμε ότι δεν μπορεί να γίνει. Η τρελή του Πενταγώνου, ή μάλλον όχι του Πενταγώνου, σύμβουλοι του Τραμπ λένε ότι ναι, και τη Χίλαρη δηλαδή τη Κλίντον, ότι μπορούμε και να τον κερδίσουμε. Να το κάνουμε και να τον κερδίσουμε. Γιατί νομίζω κάποια στιγμή υπήρχε ένα θέμα εκεί. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει πάλι κάποιο πόλεμο, αλλά λόγω των πυρηνικών κρατήθηκε. Σοβιετική Ένωση. Κρατήθηκε υποτίθεται. Α πούμε, περίεργο. Τα πυρηνικά είναι μια ελπίδα ότι δεν πρόκειται να γίνει μια μεγάλη σύραξη. Ακούγεται οξύμορο δηλαδή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα πυρηνικά είναι μια ελπίδα ότι θα αποφύγουν μια μεγάλη σύραξη. Θα συγκρατηθούν, εκτός αν τρελαθούν τελείως. Ναι, μια μεγάλη σύραξη. Ναι, αυτό που λέει ο Νίκος, ότι αν πρόκειται τόσο τα στρατιωτικά ιεράκια, όσο και η οικονομική ολιγαρχία των ΗΠΑ, αν καταλάβει ότι χάνει το παιχνίδι, γιατί όχι, να μην ρισκάρει και ένα πόλεμο. Ναι. Ή νομίζω ότι θα μείνει σε τοπικό επίπεδο ένα τέτοιο πόλεμο. Κατάλαβε, σου λέει δεν θα γίνει, δεν θα βάλουμε τη Ρωσία, ας πούμε, που είναι μεγάλη χώρα, αλλά μπορεί να μπει η Κορέα, ξέρω. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Αλλά ένα τέτοιο πόλεμο έχει πια πάρα πολύ μεγάλα ρίσκα. Έτσι, έχει πολύ μεγάλα ρίσκα. Δηλαδή η Αμερική δεν έκανε έναν τέτοιο πόλεμο την εποχή της πραγματικά διαφιλονίκη της υπεροχής της, που ήταν λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα η θέση της δεν είναι καθόλου σίγουρο, δεν έχω σχέση με στρατιωτικά, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν τότε. Μα, δεν είναι. Όπως φαίνεται, δεν είναι. Και φαίνεται από πολλά άλλα πράγματα, αυτό που δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, φαίνεται από πολλούς παράγοντες ότι δεν είναι πια έτσι. Είναι δύσκολο να κάνει κάποιος σήμερα και να κερδίσει ένα τέτοιο πόλεμο. Αλλά τώρα θα είναι λίγο μεταφυσικά ερωτήματα. Έχω πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα, δεν ξέρω, Ευγενία, να μπορούσε, αν μπορεί ο Νίκος, γιατί λείπει από την Αθήνα για μεγάλα διαστήματα, αν μπορούσαμε να συνεχίσουμε με όλα αυτά που αφήσαμε κενά σήμερα. Εγώ να σας χαιρετήσω πριν από τους άλλους, να αναρωτηθούμε όλοι μαζί αν ποτέ δόθηκε η ευκαιρία στην ειρήνη. Αυτό μόνο ζητάμε, ένα τραγούδι, πραγματικό μάντρα, ο Τζον Λένον, από μια εποχή γεμάτη ελπίδα. Give peace a chance. Από μένα, καλό σας απόγευμα. Και από μένα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από μένα, γεια σας. Και θα συνεχίσει κάποια άλλη φορά με μια άλλη θεματική εκπομπή. Μόλις μπορέσει ο Νίκος, θα ήταν μια μεγάλη χαρά για μας. Διαδικτυακός σταθμός ηρωή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.